Είμαι από το blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός και είμαι μαζί με τον Γιάννη Καρίτσα για να μιλήσουμε για τον Μπακούνιν με αφορμή το βιβλίο του Μιχαήλ Μπακούνιν «Ο κόσμος του και το έργο του». Σωστά δεν το λέω? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Από τις εκδόσεις Άρδιν. Ναι. Πριν να αρχίσουμε την κουβέντα, καταρχάς θα με ευχαριστήσω εσένα που δέχτηκες να κάνουμε την κουβέντα. Τον κοινό μας φίλο τον Σπύρο τον Κάτσαρη, ναι, που μας έφερε σε επαφή. Και τον Βασίλη τον Ζαμπίκο, που είμαστε μαζί σήμερα για να και με βοηθάει πάρα πολύ στον ήχο και σε μια δεύτερη κάμερα. Δεν ξέρω αν θα φανεί τελικά στη συζήτηση η δεύτερη κάμερα, αλλά ελπίζω πως θα γίνει. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Για τον Μπακούνιν έχουν γραφτεί διάφορα βιβλία, πολλά. Ωραία. Τι σε οδήγησε εσένα να γράψει εσύ ένα βιβλίο για τον Μπακούνιν μέσα σε τόσα που έχουν γραφτεί γι' αυτό και που έχει γράψει και ο ίδιος? Ναι. Καταρχήν το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 2008. Mm-hmm. Εγώ είχα μία επαφή με τον Μπακούνιν, όχι επιστημονική εντός εισαγωγικών, αλλά κινηματική θα λέγαμε. Δηλαδή από το 81 συμμετείχα στη συγγραφή ενός πρώτου κειμένου για τον Μπακούνιν σε ένα περιοδικό που λεγόταν Ελευθεριακή Κίνηση. Με την προτροπή μου ασχοληθήκαμε με τον Μπακούνιν, το έγραψε βέβαια ένα άλλο παιδί. Μετά σε όλο αυτό το διάστημα που από το 80 και μετά, όπου προσδιοριζόμουν ως αναρχικός και συμμετείχα σε διάφορες αναρχικές ομάδες, δεν ήμουν βέβαια ποτέ κλασικός αναρχικός, είχα επιρροές από το 79 από τον Καστοριάδη, αλλά λόγω αυτής της κριτικής που έκανε ο Καστοριάδης στο μαρξισμό-λενινισμό, είχα από τους αναρχικούς όλους, είχα στραφεί πιο κοντά στον Μπακούνιν. Έτσι το 1989 έβγαλε ένα άλλο μικρό βιβλιαράκι κριτική στο μαρξισμό, όπου ήταν μια κριτική στο μαρξισμό από την οπτική γωνία του Μπακούνιν, όπου ήμουν εν όλο υπέρ του Μπακούνιν. Μετά το 1994 εξέδωσα ένα άλλο βιβλίο ενός Αμερικανού αναρχικού, του Κλάρκ, που λέγεται «Μάρξ, Μπακούνιν και κοινωνικός μετασχηματισμός», όπου ο Κλάρκ παίρνει το μέρος του Μπακούνιν. Εκεί συμφωνούσα με αυτό το βιβλίο, είχα αρχίσει να διαφοροποιούμε λίγο από τον Μπακούνιν στο ζήτημα των μυστικών εταιριών και των αόρατων καπετανέων, όπου του κάνει κριτική και ο Κλάρκ. Και έτσι εξεδόθηκε αυτό το βιβλίο. Μετά το 1995 με 2000 άρχισα να μελετάω γενικά την αναρχική, ας πούμε, θεωρία και κρατούσα σημειώσεις. Mm-hmm. Δούλευα δηλαδή πάνω στον αναρχισμό όλη την πενταετία. Έτσι λοιπόν είχα συλλέξει πάρα πολλές σημειώσεις και έκανα μια δουλειά πάνω στον Μπακούνιν. Και το 2005, ενώ είχα υλικό από το 2000, σκέφτηκα να το εκδώσω, γιατί δεν με κάλυπτε κανένα έργο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έργο πάνω στον Μπακούνιν, κανένα έργο και της ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας, διότι μελέτησα και την αγγλική βιβλιογραφία και την ιταλική. Διότι εγώ κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο Μπακούνιν είναι πολύπλευρος και τα διάφορα βιβλία τα οποία εξεδίδονται είχαν εκδοθεί, γιατί εγώ ήθελα να μεταφράσω ένα βιβλίο για τον Μπακούνιν, δεν ήθελα να βγάλω ένα βιβλίο. Ήτανε μεροληπτικά, δηλαδή κάποιος συγγραφέας, ας πούμε, είχε μια οπτική γωνία, υπέκρυπτε ή δεν ανέφερε καθόλου τα άλλα πρόσωπα του Μπακούνιν που δεν συμφωνούσαν με τις άλλες πλευρές του Μπακούνιν που δεν συμφωνούσαν με τη δική του οπτική γωνία. Και έτσι, ας πούμε, το 2005 είχαν βγει και άλλα κάποια βιβλία στα ελληνικά, όπως η Κατήχης, δεν είχε βγει όταν εγώ κάνα τη δουλειά και τα μετάφραζα από τα αγγλικά. Άρχισα, έφτιαξα τις σημειώσεις το ένα και το άλλο και το 7 το έφτιαξα και αρχές του 8 το εξεδόθη. Έτσι δηλαδή. Έτσι είναι η ιστορία του βιβλίου. Όπου προσπάθησα να αναπτύσσονται όλα τα πρόσωπα και όλες οι πλευρές της πολυσύνθετης ζωής και δραστηριότητας του Μπακούνιν. Ωραία. Θεωρείς ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο
στη συγκρότηση και στη μετέπειτα πορεία του Μπακούνιν και στην πολιτική και στην πνευματική, το οικογενειακό του περιβάλλον. Από αυτά που έχεις ψάξει και από αυτά που γράφεις στο βιβλίο, δηλαδή. Ναι. Το οικογενειακό περιβάλλον. Ναι. Βεβαίως. Ο πατέρας του καταρχήν ήταν ένας άνθρωπος φιλελεύθερος στην εποχή του. Φιλελεύθερος εννοώ πολιτικά φιλελεύθερος, όχι με την έννοια της καπιταλιστικής οικονομικής λογικής. Ανοιχτών οριζόντων. Ήταν διπλωμάτης, είχε κάνει στην Ιταλία. Ήταν οπαδός του Ρουσό και παρόλο τον Μπακούνιν μετά, όπως ξέρουμε, ήταν εναντίον του Ρουσό, της θεωρίας για το κράτος και του κοινωνικού συμβουλίου του Ρουσό, αλλά τον έθεσε, ας πούμε, το έδωσε τα πρώτα ενάβσματα για την ενασχόλησή του με την κοινωνική, ας πούμε, θεωρία. Αυτό από την πλευρά του πατέρα του. Από την πλευρά της μητέρας του, όχι, δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις, ήταν αυταρχική, μόνο έπαιξε κάποιο ρόλο η μητέρα του, ότι επειδή ήταν από αριστοκρατική οικογένεια, είχαν κάποια σχέση με τη μεγάλη Εκατερίνη, η γονής της, η προγονή της, βοήθησε τον Μπακούνιν όταν μπήκε στη φυλακή και στην εξορία, δηλαδή το διάστημα 51 με 61 στο Τζάρο, και ουσιαστικά στη μητέρα του οφειλόταν το ότι μπόρεσε να βγει από τη φυλακή και να σταλεί, να δεχτεί ο Τσάρος δηλαδή, να πάει εξορία. Άλλες επιρροές δεν είναι από το οικογενειακό του περιβάλλον, αν έπαιξε ρόλο. Έπαιξαν ρόλο μετά, βέβαια, στο τέλος της ζωής του, οι διάφορες έτσι περιπέτειες που είχε με τη γυναίκα του και τα οικονομικά προβλήματα του Μπακούνιν με διάφορες βίλες που μπορούμε να τα πούμε γιατί έχουν σχέση. Αυτά έπαιξαν κάποιο ρόλο. Όχι όμως πολύ, πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ναι. Κυρίως όμως η επιρροή του πατέρα του ήταν αυτή που του έδωσε κάποια ενάρσματα και τον βοήθησε, που ήταν και διπλωμάτης και είχε κάνει στην Ιταλία, στην Πάδοβα, να μάθει πολλές γλώσσες. Mm-hmm. Ο Μπακούνιν ήξερε 4 γλώσσες. Mm-hmm. Μιλούσε και έγραφε. Είναι κοινώς διαδεδομένο ότι η παρέτηση του Μπακούνιν από το πυροβολικό, mm-hmm. που ήταν στο πυροβολικό, mm-hmm. σήμανε και την ένταξή του στο στρατόπεδο, ας πούμε, των προοδευτικών ιδεών της εποχής του. Ισχύει αυτό? Δηλαδή αυτό λέγεται πολύ συχνά και γράφεται. Πώς είπες, είναι κοινώς παρέτηση? Ναι, όχι παραδεκτό, mm-hmm. διαδεδομένο ότι όταν παραιτήθηκε ο Μπακούνιν από το πυροβολικό, mm-hmm. κατευθείαν εντάχθηκε, ας πούμε, σε ομάδες ή στις προοδευτικές ιδέες της εποχής του. Ισχύει αυτό? Όχι. Όχι. Και μάλιστα υποστηρίζω ότι το λένε οι περισσότεροι ιστορικοί, δεν το λένε αυτό, το λένε όμως κάποιοι αναρχικοί. Είναι ένα μύθευμα όπου ο Μπακούνιν φεύγει, ήταν αξιωματικός του πυροβολικού του Τσάρου, φεύγει από το στρατό ως εναντίον στον Τσάρο. Όχι. Και αυτά δεν είναι δηλαδή δική μου άποψη, είναι δεδομένα. Δηλαδή ο Μπακούνιν επηρεάζεται από τη φιλοσοφία. Διαβάζει, δουλεύει, είναι αξιωματικός του πυροβολικού του Τσάρου, επηρεάζεται από κάποιο φιλόσοφο που λεγόταν Στάνκεβιτς. Επηρεάζεται λοιπόν από αυτούς και φεύγει και πάει στη Μόσχα για να σπουδάσει φιλοσοφία. Την εποχή εκείνη στη Μόσχα, οι προοδευτικές απόψεις ήταν οι απόψεις του Χέρτσεν. Τον έχουν μεταφράσει και Γκέρτσεν. Χέρτσεν πάντως ήταν στα παλιά βιβλία. Ήταν οι απόψεις του Χέρτσεν. Ο Μπακούνιν δεν πηγαίνει στις προοδευτικές ιδέες της εποχής του. Πηγαίνει σε αυτόν που λέμε στο Στάνκεβιτς. Πιο γνωστός όμως ήταν ο Μπελίνσκι, όπου έχουν γραφεί διάφορα βιβλία εδώ. Νομίζω και τώρα έχουν βγει κάποια για αυτόν τον Ρώσο. Αλλά παλιότερα ήταν πολύ γνωστό το βιβλίο του Μπερδιάγεφ, «Οι πηγές και το νόημα του ρωσικού κομμουνισμού», που αναφέρονταν στον Μπελίνσκι, ο οποίος Μπελίνσκι υποστήριζε
την άποψη ότι η πραγματικότητα είναι η εκτύλιξη της λογικής. Άρα πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτό που υπάρχει. Να μην έχουμε ως κεντρική οπτική γωνία την άρνηση. Και εντάσσεται ο Μπακούνιν μετά, αφού φεύγει από τη Μόσχα και πάει στη Γερμανία, στους λεγόμενους Εγγελιανούς της δεξιάς. Εκεί που γίνεται η μεταστροφή του και πάει στους Εγγελιανούς της αριστεράς, όπου έχουμε και ένα έργο που έχει βγει στα ελληνικά, όπου τονίζει το αρνητικό που λέγεται «Η αντίδραση στη Γερμανία», είναι το 41 ή το 1841. Ο Μπακούνιν γεννήθηκε το 14. Το 35 φεύγει, 1835 παρετείται από το πυροβολικό και το 41 γίνεται μεταστροφή του προς την αριστερά με αναλύσεις και τα λοιπά, παραπλήσεις προς την αναρχία, αλλά αυτό το ιδανικό τότε το ονόμαζε δημοκρατία που είχε στην αντίδραση στη Γερμανία. Άρα λοιπόν έχουμε μία προοδευτική, ας το πούμε έτσι, πορεία από το 41. Και μετά. Και όταν λέω, δεν το λέω εγώ, ότι είναι γεγονός, το γράφει ο ίδιος ο Μπακούνιν αργότερα, όταν έγραψε ορισμένα πράγματα για τα χρόνια αυτά. Άρα υπάρχει κάποιο πρόσωπο που επηρεάσει τον Μπακούνιν από αυτό και έγινε μεταστροφή από τη δεξιά πτέρυγα του χεγγελιανισμού στην αριστερή. Ναι. Ποιο είναι αυτό? Ήτανε ο Ρούγκε, ο οποίος ήταν σημαντικός διανοούμενος και έβγαζε ένα περιοδικό στο οποίο συνεργάστηκε και ο Μάρξ μετά και ο Μπακούνιν, τα γερμανικά χρονικά. Αυτός ο Ρούγκε επηρέασε τον Μπακούνιν. Αυτός έβγαζε ένα άλλο περιοδικό πριν που λεγόταν «Χρονικά της Χάλε». Αυτό το απαγόρευσε το καθεστώς και έφυγε από το Βερολίνο, γιατί στη Γερμανία ήταν στο Βερολίνο ο Μπακούνιν και πήγε στη Δρέσδη. Ο Μπακούνιν έφυγε, πήγε, τον βρήκε, συζητήσαν, τα βρήκανε και έτσι στο περιοδικό του δικό του, του Ρούγκε, τα γερμανικά χρονικά, έγραψε την αντίδραση στη Γερμανία που είναι το 1842. Υπάρχει μια κλασική φράση του Μπακούνιν που λέει ότι η ειδονή της καταστροφής είναι ταυτόχρονα δημιουργική ειδονή. Σε αυτό είναι. Σε αυτό. Ωραία. Άρα ανοίξει αυτή την περίοδο του Μπακούνιν. 42. Ωραία. Αυτή η φράση νοηματικά και πολιτικά συμπληρώθηκε ποτέ? Δηλαδή θέλω να πω να συμπληρώθηκε πιο δημιουργικά. Γιατί δεν μπορεί μόνο η καταστροφή να είναι μια δημιουργική ειδονή και τέλος. Δηλαδή θέλω να πω ο Μπακούνιν θεωρητικά τη συμπλήρωσε ποτέ αυτή τη φράση? Ότι παιδιά πρέπει να φτιάξουμε και κάτι τελικά, εκτός από την καταστροφή. Ο Μπακούνιν την περίοδο της αντίδρασης στη Γερμανία που έχει γράψει, γι' αυτό που λες τώρα που θα πούμε πάνω σε αυτό, δεν είναι αναρχικός. Όταν λέμε ότι ο Μπακούνιν είναι αναρχικός, μιλάμε για μία περίοδο από το 1864 μέχρι το θάνατό του, που είναι το 1876. Η φράση αυτή δεν είναι στην αρχική περίοδο, είναι το 42. Μετέπειτα βέβαια τη συμπλήρωσε. Όταν γίνεται αναρχικός το 64, 65, 66 που βγάζει το πρώτο έργο, φυσικά μιλάει για δημιουργικότητα, για το ένα και το άλλο. Αλλά και σε αυτό το... Καταρχήν ας πούμε λίγα πράγματα για αυτή την έκφραση. Όπως το είπες, η ειδονή της καταστροφής Είναι ταυτόχρονα μια δημιουργική ειδονή. Σωστά, έτσι ακριβώς το λέει. Η αγγλική, βέβαια, ο αγγλικός όρος είναι urge. Αυτό δε που γράφεται urge, έτσι προφέρεται, είναι από το λατινικό ρήμα urgeo, το οποίο τι σημαίνει αυτό το urge και το urgeo? Urgeo είναι το ρήμα στα λατινικά. Urger, το ίδιο είναι και στα ιταλικά, urgere. Αυτό σημαίνει ορμή. Αλλά είναι πολύ επιτακτική ορμή. Είναι επιτακτική η ορμή και ήδη στα λατινικά είχε πάρει τη σημασία του πόθου, του σεξουαλικού πόθου.
Γι' αυτό και σωστός είναι, αν και εγώ θα το μετέφραζα ορμή, σωστά μεταφράστηκε και ειδονή. Σε αυτό το βιβλίο όμως η εξέγερση στην οποία αναφέρεται ο Μπακούνιν σε αυτό το βιβλίο και για την καταστροφή για την οποία μιλάει, είναι στα πλαίσια της αριστεράς των Χεγκελιανών και δεν είναι η αναρχική καταστροφή που μετά δημιουργεί, αλλά είναι το αρνητικό, παίρνει μια κατηγορία όπως λέμε στη φιλοσοφία του Χέγκελ, που είναι το αρνητικό το οποίο καταστρέφει τα πάντα. Πάνω σε αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλά πάνω στην ορμή της καταστροφής, ιδιαίτερα ψυχολογικές θεωρίες με βάση κάποια προβλήματα σεξουαλικά που είχε ο Μπακούνιν. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία πάνω σε αυτό, τα οποία εγώ δεν υιοθετώ. Μπορεί, επειδή έγραψα μια βιογραφία του Μπακούνιν, έγραψα ορισμένα πράγματα, αλλά δεν βρίσκω κάποια σχέση αιτιακή, αιτίου δηλαδή και αποτελέσματος, ότι επειδή ο Μπακούνιν είχε κάποια προβλήματα, γι' αυτό αναπληρώνει αυτά τα προβλήματα μέσω της καταστροφής. Και το πιο βασικό βιβλίο, ψυχολογιστικό βιβλίο, στο οποίο δεν αναφέρθηκα καν, γιατί στην Ελλάδα δεν κυκλοφορούσαν και αυτές οι ιδέες, και στο βιβλίο μου προσπαθούσα να αναφέρομαι σε ό,τι κυκλοφορεί στην Ελλάδα, είναι αυτό τη Σκέλη Άιλεν, είχε βγει το 80, όπου λέγεται πολιτικές μελέτες πάνω στην ψυχολογία και τις πολιτικές της αποκάλυψης, η οποία μάλιστα με βάση αυτό την ορμή της καταστροφής κατηγορεί τον Μπακούνιν για οξία, acute στα αγγλικά, σχιζοφρένεια. Τόσο καλά. Τόσο για το βιβλίο αυτό. Για την αντίδραση στη Γερμανία. Όπου όμως ακόμα και αυτό, ο Μπακούνιν δεν προσδιορίζονταν ως αναρχικός, δεν είχε σχέση με το αναρχικό κίνημα το 1842. Ήθελε πολύ ακόμα, πέρασε μετά από σλαβικά, από πολωνικά, από αυτά μέχρι να φτάσουμε το 66. Αυτό είναι όσον αφορά την ορμή της καταστροφής. Ποτέ βέβαια δεν, και όταν μετά έγινε αναρχικός και επιπρόσθεσε το δημιουργικό μέρος, το σοσιαλισμό που έλεγε, το φεντεραλισμό, αυτά όλα είναι θετικά, δηλαδή τι θα αντικαταστήσει αυτό που θα καταστραφούμε. Παράδειγμα, στο πολιτικό επίπεδο είναι όχι το εθνοκράτος αλλά ο φεντεραλισμός. Στο οικονομικό επίπεδο όχι ο καπιταλισμός αλλά ο σοσιαλισμός. Γι' αυτό και ένα από τα βασικά του βιβλία ήταν ο φεντεραλισμός, σοσιαλισμός, αντιθεολογισμός. Και τότε όμως διατήρησε την ιδέα της καταστροφής του υπάρχοντος. Ο Βάιντλινγκ ποιος ήταν? Πώς. Βάιντλινγκ. Και ποια ήταν η επιρροή του στη σκέψη του Μπακούνιν? Ο Βάιντλινγκ ήταν ένας, θεωρείται από τους πρώτους κομμουνιστές, από την άποψη ότι υποστήριζε τον κομμουνισμό πριν ακόμα από τον Μάρξ. Έφτιαξε ο ίδιος καταρχάς πάρα πολλές μυστικές εταιρείες, αλλά πριν ανήκε στην ίδια μυστική εταιρεία στην οποία ανήκε τρόπον την Άκη ο Μάρξ. Δηλαδή ο Μάρξ όταν έγραψε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο το έγραψε για λογαριασμό μίας της Ένωσης των Κομμουνιστών. Γι' αυτό λέγεται Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν υπήρχε Κομμουνιστικό Κόμμα τότε όπως ήταν με το Λένιν μετά και το ένα και το άλλο. Αυτή η Ένωση των Κομμουνιστών ήταν μετεξέλιξη της Ένωσης των Δικαίων, όπου εκεί ήταν και ο Βάιντλινγκ. Ο Βάιντλινγκ μετά έφτιαχνε διάφορες τέτοιες μυστικές εταιρείες και ο Μπακούνιν τον συνάντησε. Ήταν ο πρώτος, μπορούμε να πούμε, που συνάντησε πριν τον Μάρξ και λίγο πριν τον Μπρουντόν, ο πρώτος ο οποίος ήταν εργάτης, από το τεχνίτης εργάτης, γιατί ο Μπακούνιν είχε μεγάλη απόσταση από αυτούς, διότι έχει ένα αριστοκρατικό, έτσι, αυτό έχει υπηρέτης, η οικογένειά του και τα λοιπά και τον άλλο. Και ένιωσε πάρα πολύ καλά βρίσκοντας έναν τέτοιον εργάτη, ο οποίος ήταν ράπτης στο επάγγελμα και μετά δούλεψε και οικοδόμος για κάποια λατόμος.
για κάποια περίοδο. Και το δεύτερο, μετά που είχε εργατική καταγωγή και τα παινή που συνάντησε, ήταν ο Προυντόν. Με το Βάιντλινγκ λέγεται ότι βρέθηκε όταν συνέλαβαν τον Βάιντλινγκ για μια μυστική εταιρεία, στα χαρτιά του βρέθηκε ότι ήταν μέλος της μυστικής εταιρείας και ο Μπακούνιν. Αυτή. Είχε επιρροές από τον Βάιντλινγκ, ιδιαίτερα στην καταστροφή, στην κατάργηση της ιδιοκτησίας ο Μπακούνιν. Το βασικό έργο του Βάιντλινγκ ήταν εγγυήσεις της αρμονίας, κάπως έτσι λεγόταν. Ωραία. Με τον Προυντόν πότε συναντήθηκε? Τότε πάλι. Μετά τον Βάιντλινγκ, δηλαδή εκείνο το διάστημα εκεί 44 με 48, συναντάται με τον Βάιντλινγκ, με τον Προυντόν και με τον Μάρξ. Από τον Προυντόν, εκεί που επηρεάστηκε πολύ, ήταν φυσικά το ζήτημα το αναρχικό, αλλά κυρίως το ομοσπονδιακό. Το ομοσπονδιακό και της ιδιοκτησίας, γιατί ο Προυντόν, ναι μεν ήταν και αυτός εργατικής καταγωγής, είχε δουλέψει τυπογράφος δούλευε, αλλά ήταν, όταν το συνάντησε ο Μπακούνιν, ήταν πάρα πολύ γνωστός, ήταν φίρμα, θα λέγαμε, γιατί είχε εκδοθεί το βασικό του έργο, το τι είναι ιδιοκτησία. Δηλαδή ο Μπακούνιν τον συνάντησε το 1944, συζητούσαν συνέχεια, δηλαδή νύχτες ολόκληρες μέχρι το πρωί. Και το 1840 είχε εκδοθεί το τι είναι ιδιοκτησία, που τον έκανε πάρα πολύ γνωστό. Μετά συναντάει η συνάντηση με τον Μάρξ, όπου δεν ήτανε, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δέχθηκε επιρροή από την πρώτη συνάντηση με τον Μάρξ. Ωραία. Έχουμε μετά ερώτηση για τον Μάρξ και τις σχέσεις τους. Θέλω να μου πεις, ποια ήταν η σχέση του Μπακούνιν με το λεγόμενο τότε, την εποχή εκείνη, πολωνικό και σλαβικό ζήτημα, και αν αυτές οι απόψεις που είχε ο Μπακούνιν τότε, και με τα τότε δεδομένα και με τα σημερινά, μπορούν να θεωρηθούν εθνικιστικές ή τουλάχιστον εθνική ζούσε. Δηλαδή, τι έψαχνε ο Μπακούνιν μέσα από αυτό, ας πούμε, με το σλαβικό και το πολωνικό ζήτημα? Ναι. Φαίνονται κάποιες τέτοιες στάσεις ή όχι? Ο Μπακούνιν ασχολήθηκε με το πολωνικό ζήτημα, όπως και ο Μάρξ. Ασχολήθηκε με το πολωνικό ζήτημα μέχρι το 1963. Όλοι ασχολούνταν τότε. Δηλαδή, να καταλάβεις ότι και η διεθνής που λέμε, η Διεθνής Ένωση Εργαζομένων, που έγινε το 64, 65 έγινε το πρώτο, 1864, 1865 έγινε το πρώτο της συνέδριο, άρχισαν οι διεργασίες το 1862, σε συναντήσεις μεταξύ Γάλλων και Άγγλων εργαζομένων στην αρχή. Αλλά για ποιο ζήτημα έγιναν οι συναντήσεις το 62, για το πολωνικό? Ξανασυναντώνται το 63, για ποιο ζήτημα πάλι? Για την φοβερή καταπίεση του τσαρισμού της Ρωσίας εναντίον των Πολωνών. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο ασχολούνταν και ο Μπακούνιν πάρα πολύ. Δηλαδή, ο τσάρος, οι αρχές οι τσαρικές τον κυνηγούσαν ακριβώς για το πολωνικό. Και για την έκκληση στους Σλάβους, αυτό τώρα, η έκκληση στους Σλάβους που έχει γράψει έργο, η έκκληση στους Σλάβους είναι πάλι το 48. Και γι' αυτό συνελήφθη και πήγε στη Ρωσία και μπήκε στις φυλακές. Εκεί όμως τώρα ο Μπακούνιν τι προτείνει? Προτείνει, παράδειγμα, στην έκκληση προς τους Σλάβους, την καταστροφή των 4 αυτοκρατοριών, ρωσική, γερμανική, τουρκική και αυστρο-ουγγρική, αυτές είναι οι 4, και δεν προτείνει εθνοκράτος για να μιλήσουμε για εθνικισμό, προτείνει μία ομοσπονδία ήδη από το 48 όλων αυτών των εθνοτήτων. Δηλαδή, ο Μπακούνιν είχε περίπου τη θέση καθόλου εθνικισμού. Ακόμα και τότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εθνικισμό. Είχε τη θέση που είχε μετά ο Λένιν περίπου περί της αυτοδιάθεσης των εθνοτήτων. Να μπορούν σε μια ένωση σοσιαλιστικών δημοκρατιών, παράδειγμα, να είναι μέσα η Γεωργία, η Πολωνία κτλ. Και να μην είναι, ας πούμε, κυριαρχία των Ρώσων. Και δεν μιλούσε καν για εθνοκράτος, μιλούσε για μια
για η ιδέα της Ομοσπονδίας, από την οποία, που δέχτηκε επιρροές από τον Προυντόν, την εκφράζει ακόμα και το 1848. Αργότερα, το που έγινε διεθνιστής καθαρά και το ένα και το άλλο, το 1870, δέχτηκε ότι έκανε λάθος ως προς τους Πολωνούς, ως προς το Πολωνικό, διότι και έγραψε ότι είχε δίκιο ο Προυντόν, γιατί ο Προυντόν δεν υποστήριζε το Πολωνικό κίνημα. Τι έλεγε όμως ο Προυντόν και δεν το υποστήριζε? Έλεγε ότι δεν έχει σοσιαλιστική προοπτική. Ο Μπακούνιν το δέχτηκε αυτό μετά, ότι δεν είχε σοσιαλιστική προοπτική στο οποίο κατέκρινε ο Προυντόν, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εθνικισμό. Προσωπικά δηλαδή. Θα λέγαμε ότι μιλούσε για μια αυτοδιάθεση των εθνοτήτων μέσα σε μια ομοσπονδιοποίηση όλων αυτών των εθνοτήτων. Άρα παραδεχόταν ο ίδιος την έννοια της εθνότητας και του έθνους, όχι του έθνους κράτους. Όχι του έθνου κράτους, της εθνότητας ναι, βέβαια. Της εθνότητας ναι. Το παραδεχόταν δηλαδή και πριν, όταν δεν ήταν αναρχικός, και μετά. Το ομοσπονδιακό του πρόγραμμα είχε ως εξής τον Μπακούνιν. Τα άτομα συνενώνονται στις κοινότητες. Οι κοινότητες ελεύθερα συνενώνονται στις επαρχίες. Οι επαρχίες συνενώνονται στα έθνη. Τα έθνη συνενώνονται στην Ευρώπη. Και αργότερα έγραψε στον κόσμο. Είναι ο πρώτος, γιατί λένε ότι είναι ο Τρότσκι που μίλησε για Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Τα έθνη ελεύθερα, κατά τον Μπακούνιν, συνενώνονται και αποτελούν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Είναι ο πρώτος που έβαλε αυτόν τον όρο και αργότερα λέει του κόσμου. Ωραία. Ήθελα πάνω σε αυτό. Όμως αυτό το ζήτημα με τις εθνότητες, υπήρξανε ορισμένοι μέσα στην ιστορία που ήταν εθνικιστές οπαδοί του Μπακούνιν. Κυρίως, παράδειγμα, νομίζω, Γκαβίλοβιτς. Ο Γκαβίλοβιτς ήταν οπαδός του Μπακούνιν και ήταν στη Νέα Σερβία, όταν έγινε το σερβικό κράτος, αυτός που έφτιαξε την ομάδα στην οποία ανήκε η ομάδα μετά και ο πρίντσιπ ο Γαβριήλ, οι οποίοι σκότωσαν τον Ιούνιο του 14 το διάδοχο του θρόνου και έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Αυτό δηλαδή είναι τα πράγματα περίπλοκα, δηλαδή από την υποστήριξη των εθνοτήτων μπορεί να φτάσει στον εθνικισμό. Αλλά να σκεφτείς ότι στο τελευταίο του έργο ο Μπακούνιν, όπου εκεί μιλάει για την εθνικότητα και τα λοιπά, το τελευταίο του έργο που τα διευκρινίζει αυτά είναι το κρατισμός και αναρχία. Αλλά και πριν είναι η διαμάχη του με το Ματσίνι. Στη διαμάχη του με το Ματσίνι ακριβώς αρνείται το εθνοκράτος. Ένα από τα βασικά. Αλλά στο τελευταίο του έργο, για να το συνδέσω τώρα με αυτόν τον Γκαβίλοβιτς, τον εθνικιστή, Μπακουνικό βέβαια, αλλά εθνικιστή, γράφει ότι οι φίλοι μου οι Σέρβοι πρέπει να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια χρησιμοποιώντας το φωνικό όπλο της εθνικής αρχής, κάνοντας δηλαδή ως αρχή του ανθρώπου την εθνικότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί κάποιοι να έγιναν εθνικιστές μπακουνικοί, αλλά ο Μπακούνιν τους κατηγόρησε. Ακόμα και στο τελευταίο του έργο υπάρχει ακριβώς αυτή η φράση, όπως την είπα τώρα, το οποίο είναι το 1873. Κρατισμός και αναρχία. Θέλω να μου πεις πότε και ποια είναι η πρώτη προσπάθεια του Μπακούνι για να ιδρύσει μυστική εταιρεία. Ναι. Είναι το 48.
Είπαμε ότι πριν υπάρχει περίπτωση να ανήκε σε μια μυστική εταιρεία με το Βάιντνικ, 44. Όχι όμως ως ιδρυτής. Όταν μετά την έκκληση προς τους Σλάβους έγινε ένα συνέδριο στη Μπράγα Σλάβων, όπου πήγε εκεί ο Μπακούνιν, μίλησε και εκεί ιδρύει μία εταιρεία η οποία πιθανώς δεν είχε πολύ κόσμο. Αλλά πάντως είναι η πρώτη φορά, άρα 48-49. Μετά, εκεί που ξέρουμε, ιδρύει το 64 στη Φλωρεντία και μετά στη Νάπολη το 65-66, δηλαδή την λεγόμενη αδερφότητα. Τη Διεθνή Αδερφότητα. Τη Διεθνή Αδερφότητα, ναι. Ναι. Ωραία. Θέλω να πεις λίγα πράγματα, γιατί το αναφέρεις και στο βιβλίο σου, για την εξομολόγηση προς τον Τζάρο. Είχε γράψει ένα γράμμα Μπακούνιν προς τον Τζάρο όταν ήταν κλεισμένος στη φυλακή. Εσύ θεωρείς ότι πρόκειται για μια ειλικρινή μεταμέλεια του Μπακούνιν ή ήταν κάποιο κόλπο που σκαρφίστηκε ώστε τελικά να αποφυλακιστεί? Λοιπόν, πάλι όταν είπαμε λοιπόν ο Μπακούνιν συλλαμβάνεται το 49, δικάζεται 2 φορές εις θάνατον, μετατρέπεται σε ισόβια και μετά τον παίρνουν οι Ρώσοι. Δηλαδή τον δίκασαν οι Σάξονες. Οι Σάξονες μετά λένε οι Αυστριακοί, όχι, εμείς θα τον δικάσουμε γιατί θέλει να γκρεμιστεί η δικιά μας αυτοκρατορία. Τον δικάζουν και αυτοί θάνατον ισόβια, μετατρέπεται μετά σε ισόβια και μετά λένε οι Ρώσοι, όχι, εμείς τον έχουμε καταδικάσει. Τον πήραν οι Ρώσοι, έτσι τον πήραν δηλαδή. Έχουμε τρεις αυτές. Και έτσι πάει το 51 φυλακή. Στο Πετροπαυλόσκ, στο Φρούριο Πέτρος και Παύλος. Εκεί έγινε η εξομολόγηση, εκεί γράφηκε η εξομολόγηση, του τη ζήτησε ο ίδιος ο Τσάρος και είναι ένα κείμενο το οποίο δεν το ξέραμε ότι υπάρχει, το μάθαμε ότι υπάρχει από τους Μπολσεβίκους. Το 1919 το ανακάλυψαν στα αρχεία της τσαρικής αστυνομίας. Με ρώτησες εάν ο Μπακούνιν είχε μεταμέλεια. Ναι, αν δείχνει ειλικρινή μεταμέλεια, ας πούμε, ή αν είναι ένα κόλπο του, κατά κάποιο τρόπο δείχνει μεταμέλεια για να αποφυλακιστεί τελικά. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν είχαν περάσει πολλοί από τα κάτεργα αυτά. Δεν έγραφε κανένα, δεν γράφανε εξομολόγηση προς το Τζάρο. Ο Μπακούνιν ήταν σφάλμα του. Τα όσα γράφει είναι αλήθεια, δεν ήταν αναρχικός τότε. Ήταν υπέρ της απελευθέρωσης των Ρώσων από το Τζάρο. Αυτό είχε σημασία, ήταν τάση μέσα στη ρώσικη κοινωνία τότε, σε ορισμένους επαναστάτες. Και εκείνο που έκανε ο Μπακούνιν, που δεν ήταν συνηθισμένο στους τότε επαναστάτες και μετά στην Αρόντια Ιαβόλια, έκανε, δηλαδή γράφοντας την εξομολόγηση, έκανε συγχρόνως και δήλωση μετανοίας, ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τον Τζάρο. Τι ζήτησε? Να τον πάει σε άλλη φυλακή, να τον πάει εξορία, να τον στείλει δηλαδή, να μετατρέψει τη φυλακή σε εξορία και δεύτερον, να του επιτρέπει να τον βλέπει η μητέρα του. Ο Τσάρος δεν έκανε δεκτό το πρώτο, έκανε δεκτό το δεύτερο και εκεί οφείλεται τελικά το ότι ο Μπακούνιν μετά είχε μια καλύτερη εξέλιξη στο ζήτημα της φυλακής και της εξορίας. Αυτή τη στιγμή που άρχισε, επέτρεψε ο Τσάρος τη μητέρα του να τον βλέπει στη φυλακή, η μητέρα του έβαλε τους διάφορους γνωστούς που είχε και έτσι
του επιτρέπει ο τσάρος του Μπακούνιν να κάνει αίτηση, κάτι που δεν επιτρεπόταν να γίνει αίτηση προς τον τσάρο λόγω της μητέρας του. Και δέχεται ο τσάρος που άλλαξε ο Νικόλος, ήρθε ο Αλέξανδρος μετά, και έτσι πήγε σε μια πιο καλύτερη φυλακή, εντός εισαγωγικών, στο λεγόμενο Σλίσελμπουργκ ή Σλούσεμπουργκ που το έχουν μεταφράσει, εκεί πήγε το 57. Λόγω έκανε πάλι όμως αναφορά και η δήλωση επιοίκειας προς το τζάρο, και μετά από το 57 τον στέλνει εξορία. 57-61 είναι εξορία, όπου στην εξορία εργάζεται ως καθηγητής ξένων γλωσσών, και εκεί γνώρισε και τη γυναίκα του, της έκανε μάθημα, ήταν κόρη ενός εμπόρου Πολωνού, και μετά δούλευε ως εμπορικός αντιπρόσωπος και έτσι μπόρεσε να φύγει. Ορισμένα τώρα που γράφει μέσα στην εξομολόγηση είναι για να μπορέσει να κοροϊδέψει τον τσάρο, αλλά άλλα είναι αλήθεια. Διότι, γιατί είναι αλήθεια? Γιατί όταν βγήκε ο Μπακούνιν από την εξορία, πέδρασε το 62 στην Καμπάνα, ένα περιοδικό που έβγαζε ο Χέρτσεν, το 1862, ο Μπακούνιν απέδρασε το 1861, γράφει ένα κείμενο το οποίο λέγεται «Η υπόθεση του λαού», Ρωμανόφ, Πουγκατσέφ ή Πουγκατσόφ όπως το προφέρουν, Πεστέλ. Και αναλύει εκεί ο Μπακούνιν πώς θα γίνει η επανάσταση στη Ρωσία. Θα είναι τύπου Πεστέλ. Ο Πεστέλ ήταν ένας αξιωματικός ο οποίος κρεμάστηκε τελικά, μια επανάσταση τύπου το Δεκεμβριστών του 1825 που θα έφερνε φιλελεύθερο σύνταγμα κτλ. Κτλ. Όχι, λέει, δεν θα είναι σαν του Πεστέλ η επανάσταση που θέλουμε τώρα. Θα είναι σαν του Πουγκατσέφ, που ήταν ένα αγροτικό κίνημα την εποχή της Μεγάλης Εκατερίνης. Όχι, δεν θα είναι μια αγροτική εξέγερση. Από ποιος θα γίνει? Από τον τσάρο. Ρωμανόφ. Ρωμανόφ είναι η δυναστεία των τσάρων από το 1914. Υπήρχε δηλαδή ένα ρεύμα στους επαναστάτες, με βασικό, το αναφέρω στο βιβλίο μου, είναι ο Μαρτιάνοφ. Αυτός ο Μαρτιάνοφ τον γνώρισε ο Μπακούνιν ακριβώς το 1961. Πιθανώς τον επηρέασε, λένε πολλοί, τον Μπακούνιν, αλλά ο Μπακούνιν την είχε από την εποχή της εξομολόγησης την άποψη, αλλιώς δεν την εξέφραζε. Ότι το πρόβλημα στη Ρωσία είναι η αριστοκρατία και ευγενής. Και ότι αυτή ήταν πολύ δεδομένη στη Ρωσία, ότι ο τσάρος είναι καλός, αλλά όλο το κακό το κάνουν οι αριστοκράτες και οι ευγενείς. Άρα λοιπόν ο Μαρτιάνοφ, είναι τραγική η μοίρα του Μαρτιάνοφ, διότι τον συλλαμβάνουν οι τσαρικές αρχές, γύρισε μετά στη Ρωσία, πάει 6 χρόνια στη Σιβηρία και πεθαίνει στη Σιβηρία. Και όμως αυτός πίστευε στην απελευθέρωση. Θα ήταν ο τσάρος και πέθανε στη Σιβηρία ο Μαρτιάνοφ. Πέθανε το 1866, 5 χρόνια. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει το κείμενο αυτό του 62, που είναι στα άπατα του Μπακούνιν, δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά, είναι όπως το είπα πριν ο τίτλος, και από τη στιγμή που ο Μπακούνιν δεν είπε τίποτα σε κανέναν, πρόσεξε τώρα, ενώ εάν έλεγε, εγώ ήρθε ο Ορλόφ, ο τσάρος έστειλε έναν, ήρθε ο Ορλόφ και μου είπε κάνε μια εξομολόγηση στον τσάρο, και έκατσα και του έγραψα και αυτά, θα έλεγε ο Μπακούνιν, θα τον κορόιδευε, δεν είπε τίποτα σε κανέναν. Ενώ αν ήταν στο ζήτημα της κοροϊδίας, τα έλεγε, τους κοροϊδεύσα, έγραψα αυτά, έγραψα εκείνα, μπόρεσα και έφεγα, πήγα στην εξορία στη Σιβηρία, μετά πήγα στον ποταμό Αούρ και μπόρεσα και έφεγα και πήγα Ιαπωνία, Αμερική και ήρθα Λονδίνο. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, και το 1919 έπεσε κεραυνός. Οι αναρχικοί δεν ξέραν τι να πούνε στη Ρωσία, κατηγορούσαν τον Γκυμπάλτζης, τον Βίκτορ Σέρζ. Οι μεγάλες κατηγορίες έγινε ότι ο Βίκτορ Σέρζ το ήξερε το κείμενο, γιατί είχε γίνει πλέον Μπολσεβίκος, ήταν αναρχικός πριν. Λοιπόν, και κατηγορούσαν τον Βίκτορ Σέρζ ότι έβγαλε το κείμενο στη δημοσιότητα.
λόγω αυτών των δύο, δηλαδή αφενός μεν της υπόθεσης του λαού Ρωμανόφ και τα λοιπά του που είναι το 62 και λόγω του ότι ο Μπαγκούνι δεν είπε ποτέ κάτι σε κάποιον, δηλαδή στον Καφιέρο, στον Μελατέστα που ήταν μικρός, στον Γκυλιόν, πιστεύω ότι είχε αυτή την άποψη του Μαρτιάνοφ κάπως. Ωραία. Ο Μπαγκούνι στην Ιταλία, γράφει στο βιβλίο σου, σχετίζεται με τους Φανέλη και Πισκάνε. Πώς είπες, Φανέλη και Πισκάνε. Πισακάνε. Ναι. Αυτοί οι δύο επηρέασαν τη σκέψη του. Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι πριν. Σε αυτό με την εξομολόγηση, αν έρθει στην κουβέντα μετά, ναι. Ο Μπακούνιν έκανε και άλλες δύο δηλώσεις υπακοής στο σύστημα αργότερα. Αν δεν είναι μόνο η εξομολόγηση, έκανε δύο δηλώσεις στο τέλος της ζωής του, 1873 και 1876, που μπορούμε να τις δούμε. Μου είπες τώρα, ο Φανέλη, όχι. Αυτή ήταν ο Φανέλη, ο Μπακούνιν τον επηρέασε. Αυτή ήταν, ο Πισακάνε είναι άλλη υπόθεση. Πάμε στο Φανέλη. Όταν πήγε στην Νάπολη, μιλάμε τώρα για 1865, είχε γίνει ενοποίηση από τον οίκο της Σαβοίας και υπήρχε πολύ δυσαρέσκεια στους παλιούς ματσινικούς του Ματσίνη. Δηλαδή στους ρεπουμπλικάνους. Οι δημοκράτες μπορούμε να τους πούμε. Στους ρεπουμπλικάνους ας πούμε έτσι. Αβασίλευτη ρεπούμπλικα με την έννοια της αβασίλευτης δημοκρατίας. Ο Φανέλη ήταν ένας από αυτούς, όπως ήταν πάρα πολλοί στην Νάπολη, οι οποίοι πήγανε με τον Μπαγκούνιν. Μετά. Δεν επηρέασε, ο Μπακούνιν επηρέασε αυτούς και συγκρότησαν ένα αναρχικό ρεύμα και βγάλανε και στην Νάπολη, βγάλανε το πρώτο περιοδικό που ήταν και οργάνωση που είχαν, η οποία ονομάστηκε Libertà e Giustizia, Ελευθερία και Δικαιοσύνη. Εκεί ήταν και ο Φανέλη, ήταν και ο Γκαμπούτσι και τα λοιπά. Ο Πιζακάνε, δεν τον γνώρισε ο Μπακούνιν, είχε πεθάνει. Είχε σκοτωθεί το 1857. Ο Πιζακάνε βεβαίως επηρέασε. Ήταν ο πιο προωθημένος από αυτούς τους γαριβαλδινούς που λέγαμε. Υποστήριζε το σοσιαλισμό, υποστήριζε την κατάργηση της ιδιοκτησίας και φυσικά στην συγκρότηση της αναρχικής θεωρίας του Μπακούνιν και μετά του Καφιέρου και τα λοιπά, επηρέασε πάρα πολύ ο Πισακάνε με το έργο του για την Επανάσταση Ρεβολουτσιόν, λέγεται το έργο του, και επίσης με την Τεσταμέντο Πολιτικό, δηλαδή με την πολιτική διαθήκη του, που είναι από τα σημαντικά του κείμενα, μιλάει για πρώτη φορά που το πήρε ο Καφιέρο μετά και ο Μαλατέστα για την έμπρακτη προπαγάνδα, ο Πισακάνε. Ναι, ο Πισακάνε, ναι. Τον επηρέασε, ναι. Αλλά όχι, δεν ήταν εν ζωή, όπως ο Φανέλη, μέσα από το έργο του, από τα κείμενά του, από ό,τι του έλεγαν οι άλλοι που τον γνώρισαν, γιατί ο Μπακούνιν πηγαίνει στην Ιταλία το 64, ο Πιζακάνε είχε σκοτωθεί το 1857, 7 χρόνια πριν. Όταν σκοτώθηκε ο Πιζακάνε, ο Μπακούνιν ήταν στη φυλακή ακόμα, στη Ρωσία το 1957. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για το συνασπισμό ειρήνης και ελευθερίας. Ποιο ήταν το ιδεολογικό περιεχόμενο αυτού του συνασπισμού και ποιες είναι οι απόψεις του Μπακούνιν εκεί, σε αυτό το συνασπισμό, ας πούμε, τι λέει. Αυτή η υπόθεση με τη Λίγκα, αυτή η Λέγκα, το συνασπισμό της ειρήνης και της ελευθερίας, διαδραματίζεται το 1867-1868. Ο Μπακούνιν ήταν ήδη αναρχικός, είχε εκδώσει την επαναστατική κατήχηση που είναι το πρώτο αναρχικό του έργο, όχι την κατήχηση του επαναστάτη του Νετσάγεφ, την επαναστατική κατήχηση που είναι το 1866, όπου θεωρείται από άποψη περιεχομένου το πρώτο αναρχικό έργο. Αυτός ο συνασπισμός, όπως τον λέμε, ήταν ένας συνασπισμός ρεπουμπλικανών, όπως λέγαμε τότε, και
όπως ήταν ο Γαριβάλδης και φιλελευθέρων, ο Τζον Στουαρτ Μιλ και τα λοιπά. Αστικός δηλαδή συνασπισμός, ο οποίος ενώψει, επειδή ήταν τεταμένο το κλίμα και προμηνιόταν πόλεμος γαλλογερμανικός, προσπαθούσε να κινητοποιήσει τον κόσμο για την ειρήνη. Ο Μπακούνιν έφυγε από την Ιταλία και πήγε και πήρε μέρος σε αυτό το συνασπισμό ως ομιλητής και τα λοιπά. Εκεί τον, για το συνέδριο που θα γινόταν μετά, στη Γενέβη έγιναν αυτά, θα γινόταν ένα συνέδριο την άλλη χρονιά στη Βέρνη και έβαλαν, ο Μπακούνιν μπήκε, ορίστηκε ανάμεσα σε αυτούς που θα έκαναν την εισήγηση. Και εκεί κάθισε και έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο ως πρόταση για την λίγκα αυτή την αστική, που είναι ο φεντεραλισμός, σοσιαλισμός, αντιθεολογισμός, που είναι καθαρά αναρχικό. Επηρέασε πολλούς από αυτά τα άτομα, από την Κεντρική Επιτροπή δηλαδή, αλλά όταν μπήκε στο συνέδριο, εννοείται, δεν ψήφισαν, διότι αυτοί δεν ήταν υπέρ του σοσιαλισμού. Και έτσι, ας πούμε, ο Μπακούνιν έφυγε από εκεί. Αυτή είναι η ιστορία. Κανονικά δηλαδή δεν θα έπρεπε να πάει. Ναι. Έτσι. Κατάλαβε. Λοιπόν. Ήταν και ο Βίκτορ Ουγκό σε αυτή τη. Ναι, βεβαίως ήταν. Βεβαίως ήταν και ο Βίκτορ Ουγκό, ναι. Από τους βασικούς. Από τους βασικούς. Μιλούσε πάρα πολύ ο Βίκτορ Ουγκό. Μίλησαν στο πρώτο, στην εναρκτήρια που έγινε το 1967. Μίλησε ο Γαριβάλδης, μίλησε και ο Μπακούνιν. Ναι, ήταν πάρα πολλές προσωπικότητες, αλλά δεν είχαν όμως σαν σύστημα οικονομικής οργάνωσης τον σοσιαλισμό όπως το θέτει ο Μπακούνιν, ή όπως τους είπε ο Μπακούνιν σε αυτό το έργο του, λέει ο Μπακούνιν, θέλετε την ειρήνη, μα πρέπει να κατευθύνουν τα κράτη, τα εθνοκράτη. Οπότε έφυγε και ενώ πήγε και έγινε μέλος στο συνασπισμό, ήταν ήδη μέλος της Διεθνούς Ένωσης των Εργαζομένων. Και μετά συνέχισε να είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης των Εργαζομένων, σε αυτή δηλαδή που ήταν και ο Μάρξ. Έτσι. Ο Μάρξ έγινε μέλος το 1964 και ο Μπακούνιν έγινε το 1868 σε αυτή τη διεθνή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει γίνει πολύ κουβέντα. Που είναι το κλασικό θέμα Μπακούνιν με Τσάγιεφ. Ωραία. Θέλω να μου πεις, μάλλον κυρίως θεωρεί την κατήχηση του Επαναστάτη ως ένα έργο καθαρά του Μετσάγεφ. Δηλαδή, ο Μπακούνιν δεν εμπλέκεται πουθενά. Συνήθως έτσι γράφεται δηλαδή. Υπάρχει ένα γράμμα του Μπακούνιν προς τον Μετσάγεφ που έχει εκδοθεί. Θυμάμαι καλά, έχει εκδοθεί και από τις εκδόσεις Πανοπτικών τώρα πρόσφατα. Και θέλω να μου πεις, τι θεωρείς εσύ ότι αυτό το έργο, η κατήχηση του Επαναστάτη, είναι έργο και των δύο, και αν είναι έργο και των δύο τυχόν, το γράμμα του Μπακούνιν προς τον Νετσάγεφ δεν λύνει τελεσίδικα ειδικά αυτό το πρόβλημα, του να κάποιοι να τους εμπλέκουν τόσο πολύ. Ναι. Τι πιστεύεις εσύ? Αν θυμηθούμε αργότερα, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε και αυτά, επειδή έθεσες πριν το ζήτημα των μυστικών εταιριών, είπαμε πότε τις άρχισε, μετά όταν γίνεται αναρχικός συνεχίζει να έχει μυστικές και γράφει και στον Ετσάγη, θα πούμε τώρα, αλλά είναι διαφορετικής ποιότητας. Πρέπει εδώ να συζητήσουμε αν μας δοθεί η ευκαιρία. Είναι άλλο το μυστικό που γράφει το 1871 και άλλο το 48-49. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Τώρα, όσον αφορά τον Νετσάγεφ, όταν λες ότι θεωρείται από τους περισσότερους ότι είναι τον Νετσάγεφ, τι εννοείς τους περισσότερους? Εννοώ ότι νομίζω στο μεγαλύτερο μέρος, τουλάχιστον της εγχώριας βιβλιογραφίας, ωραία, θεωρείται ότι είναι αυτό ένα καθαρά έργο του Νετσάγεφ. Αναρχικής εννοείς, βιβλιογραφίας, ναι. Ναι, έτσι είναι. Έργο του Νετσάγεφ. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ναι. Εσύ, αν έχω καταλάβει καλά στο βιβλίο, ναι, υποστηρίζεις ότι είναι έργο και των δύο. Ναι. Δεν είναι μόνο έργο, ναι. Όπως σωστά είπες,
Το σύνολο της αναρχικής βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι είναι έργο του Νετσάγεφ, μόνο του Νετσάγεφ. Το σύνολο όμως της ιστοριογραφίας υποστηρίζει ότι είναι του Μπακούνιν. Δηλαδή, άμα πάρουμε μαρξιστές, φιλελεύθερους, ιστορικούς κτλ. Κτλ. Υποστηρίζει ότι είναι του Μπακούνιν. Έτσι, παίρνει διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ υποστηρίζω ότι είναι, το γράψανε και οι δύο μαζί. Πού το στηρίζω τώρα, πού στηρίζω αυτό το πράγμα, πρέπει να δούμε λίγο πρώτα το ιστορικό. Ο Νετσάγεφ είναι οπαδός μιας αντίληψης την οποία είχε μορφοποιήσει ένας λεγόμενος Τκάτσεφ. Mm-hmm. Φεύγει λοιπόν το 69 και πάει και βρίσκει τον Μπακούνιν για να να τους βοηθήσει μετά να κάνουν εξέγερση στη Ρωσία. Ο Τκάτσεφ υποστηρίζει, θεωρείται από πολλούς ως ο γεννήτωρας του ολοκληρωτισμού, νομίζω. Του λενισμού, θεωρούσε ότι φτιάχνουμε μία ομάδα, ένα κόμμα στελεχών οι οποίοι θα είναι εμβριωδώς το αυριανό κράτος. Δεν έχει δηλαδή ιδέα για την απελευθέρωση του λαού, θα έχουμε το δικό μας κράτος που θα είναι η δική μας οργάνωση. Πηγαίνει λοιπόν, βρίσκουν τον Μπακούνιν. Μέσα στην κατήχηση όμως έχουμε κατάργηση του κράτους. Από πού το βρήκε αυτό ο Νετσάγεφ? Για μένα το έγραψε ο Μπακούνιν. Δεν είχε ο Νετσάγεφ αντικρατικές, όχι αντιτσαρικές εναντίον του κράτους. Δηλαδή δεν είχε ιδέες περί καταστροφής και ξεπεράσματος του φαινομένου του κρατικού. Ούτε ο Τκάτσεφ ούτε ο Νετσάγεφ. Είναι μια ιδέα που την είχε ο Μπακούνιν, γιατί ο Μπακούνιν, αυτά γίνονται πάνω το 69, έτσι. Ο Μπακούνιν ήταν αναρχικός. Έτσι, άμα διαβάσουμε την κατήχηση, υπάρχει αυτή η ιδέα του κράτους. Για μένα, έτσι, το γράφει αυτό ο Μπακούνιν. Δεύτερον, οι δύο βασικοί συνεργάτες, δύο συνεργάτες του Μπακούνιν, πολύ, πολύ στενοί του συνεργάτες, ο Ραλή και ο Ρος, ο Αρμάντ Ρος, ο πολύ γνωστός, με τους οποίους συνέχισε μέχρι τέλους σχεδόν τη ζωή του, δηλαδή μετά το 72 που διαγράφηκε, 1872 που διαγράφηκε από τη Διεθνή στη Χάγη, ο Μπακούνιν ασχολήθηκε πιο πολύ όχι με τη Διεθνή των Αναρχικών που δημιουργήθηκε στο Σεντιμιέρ, αλλά με μια ρωσική ομάδα. Εκεί ήταν ο Ρος και ο Ραλή. Αυτοί έγραψαν ότι είχαν δει αντίγραφο της κατήχησης με το γραφικό χαρακτήρα του Μπακούνιν. Δεν μπορεί αυτοί. Δεν είχαν κανένα λόγο να πούνε ψέματα, να κάνουν τώρα, να κάνουν τ' άλλο. Μετά, όταν κλείστηκαν μέσα από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο του 69, γράψανε 7 βιβλιαράκια, μπρουσούρες, ο Μπακούνιν και ο Νετσάγεφ. Άλλα έφερναν την υπογραφή του Μπακούνιν, άλλα του Νετσάγεφ και άλλα ήταν ανυπόγραφα. Γράψαν κι άλλα, τα οποία τα τύπωσαν και τα πήρανε για να τα μοιράσουν στη Ρωσία. Η κατήχηση δεν τυπώθηκε. Ήταν ένα αντίγραφο που το πήρε μαζί του ο Νετσάγεφ για να χρησιμοποιηθεί στα μέλη της οργάνωσης. Και το οποίο μάθαμε για την κατήχηση όταν σκοτώθηκε ο φοιτητής, όταν ο Νετσάγεφ σκότωσε το φοιτητή τον Ιβάνοφ, και δεν συνελήφθη ο Νετσάγεφ, ο Νετσάγεφ συνελήφθη πολύ μετά. Συνελήφθη το 72 στη Ζυρίχη. Συνελήφθηκαν οι άλλοι. Ο Νετσάγεφ τόσκασε, ξαναπήγε και άρχισε δεύτερη περίοδο συνεργασίας με τον Μπακούνιν. Άρα λοιπόν στηρίζω αφενός μεν σε αυτό που είπε ο Ραλή και ο Αρμάντ Ρος, το στηρίζω στο ότι υπάρχει η κατάργηση του κράτους και στο ότι στέλνανε κείμενα έξω. Ένας από τους όρους της κατήχησης ήτανε: όσοι δεν είναι αληθινοί επαναστάτες, πρέπει εμείς
να τους κάνουμε να γίνουν επαναστάτες. Έτσι λοιπόν έστελναν επιστολές στη Ρωσία και η αστυνομία είχε πιάσει 387 άτομα. Έτσι. Αυτό γιατί το κάνανε. Η αστυνομία να συλλαμβάνει, οπότε οι άνθρωποι να επαναστατούν. Και αυτά τα έστεινε και ο Νετσάγεφ και ο Μπακούνιν. Δηλαδή, έναν όρο της κατήχησης τον εφάρμοζε και ο Μπακούνιν. Γι' αυτό έχουμε επιστολές διαφόρων Ρώσων προς τον Χέρτσεν που του λένε «Σας παρακαλούμε, πέστε στον Μπακούνιν, μη στέλνει αυτά τα πράγματα, αυτά τα γράμματα εδώ, γιατί μας συλλαμβάνουν οι αρχές». Τώρα, αυτά περί μης, ότι ο επαναστάτης δεν έχει καμία αυτή συγγένεια, αισθήματα συγγένειας, φιλιάς κλπ. Εννοείται, δεν υποστηρίζω ότι τα έγραψε ο Μπακούνιν, διότι ο Μπακούνιν είχε ένα βασικό χαρακτηριστικό των σοσιαλιστών, ας πούμε, γενικά, που ήταν η ανθρώπινη μεγαλοθυμία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι ήταν μια σύνθεση, άλλα τμήματα τα γράψω Νετσάγια και άλλα ο Μπακούνιν. Τώρα, το γράμμα που λες τώρα εσύ, αυτό γράφηκε το 70 τον Ιούνιο. Ο Μπακούνιν ήταν στριμωγμένος. Όλοι του λέγανε παράτα τον Νετσάγεφ και έγραψε ένα γράμμα στο οποίο δεν κατηγορεί τον Νετσάγεφ. Όταν βγήκε αυτό, όταν ήρθε στη δημοσιότητα αυτό το γράμμα που το ξέρουμε το 1966, τότε οι αναρχικοί είπανε τώρα δεν είναι η κατήχηση. Εγώ λέω από το περιεχόμενο αυτού του γράμματος φαίνεται ότι είναι και η συμβολή του Μπακούνιν, αλλά θέλουμε πολύ ώρα να το αναλύσουμε. Εκεί ο Μπακούνιν υπάρχει μόνο μία φράση που εκεί στηρίζονται οι αναρχικοί. Εξοργίστηκες πολύ όταν σε είπα μπρέκο και την κατήχησή σου κατήχηση αμπρέκων. Το έχω μεταφράσει όταν σε είπα ληστή, αλλά είναι αμπρέκη, ήταν κάποια στον Καυκασιανή, όταν τους διώχναν από τη φυλή και είχαν φοβερά αισθήματα εκδικητικότητας. Οπότε σε είπα άνθρωπο εκδικητικό και την κατήχησή σου κατήχηση αμπρέκων. Σε αυτή τη φράση στηρίζονται. Ο Μπακούνιν όμως και λένε «Μα κατήγγειλε δημόσια». Μα ο Μπακούνιν δεν κατήγγειλε ποτέ δημόσια τον Νετσάγεφ. Αυτή η επιστολή τώρα που λέμε δεν είναι δημόσια. Είναι προς 4 άτομα. Γιατί τον είχαν στριμώξει και τον είχε κάνει... Ο Χέρτσεν είχε βγάλει ειδικό βιβλίο εναντίον του Μπακούνιν, ειδικό μπροσούρα εναντίον του Μπακούνιν για τη συνεργασία με τον Νετσάγεφ και τη στέλνει στην κόρη του Χέρτσεν, στον Ογκάρεφ και σε άλλα δύο άτομα. Και προτείνει, φτιάχνει ένα ολόκληρο σχέδιο που μπορούμε μετά να το αναπτύξουμε και λέει ο Μπακούνιν, έκανες λάθος, εφάρμοσες, εκεί διαφωνώ με την κατήχηση και αυτά που έκανες, λέει, στη Ρωσία, γιατί εφάρμοσες την ενός ανδρός αρχή. Σου προτείνω εγώ τώρα ένα σχέδιο, το προτείνει μέσα, μα το διαβάσετε αυτό, εγώ όταν έγραφα το βιβλίο εγώ τα μετέφρασα από τα αγγλικά. Μετά το 2004-2005 που πήγαινα να το εκδώσω το βιβλίο, τότε είχε μεταφραστεί από τις εκδόσεις πανοπτικών. Και εκεί του λέει, του προτείνει ένα σχέδιο όπου του προτείνει μια συλλογική δικτατορία, θα εφαρμόσει συλλογική δικτατορία και δεν θα κάνεις τα δικά σου και σε κάνουμε πάλι αρχηγό. Εσύ θα είσαι ο αρχηγός, αλλά να δεχτείς αυτά. Αυτό είναι η ουσία του γράμματος. Και δεν ήταν δημόσια καταγγελία και στο τελευταίο του έργο, το «Κρατισμός και Αναρχία» που είναι το 1973, γράφει όταν αναφέρεται στη Ρωσία, μιλάει σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην σκοτώθηκε ο φοιτητής, για την τολμηρή επιχείρηση του Νετσάγεφ. Μόνο αυτό, δηλαδή σαν δημόσια αυτή του Μπακούνιν ήταν αυτό το πράγμα. Και η κόρη του Χέρτσεν, η Ναταλή, του έστειλε γράμμα τον Μπακούνιν και του λέει «Μα του προτείνεις ένα σχέδιο και τον κάνεις αρχηγό. Πώς πιστεύεις ότι αυτός θα εφαρμόσει τη συλλογική δικτατορία
εντός εισαγωγικών δικτατορία, και δεν θα σου πει εσένα συμφωνώ και αυτός θα εφαρμόσει την ενός ανδρός αρχή. Και γιατί το λέει η Ναταλή Μπακούνιν? Δεν θέλεις να ανακοινώσω την επιστολή ρήξη σου με τον Ετσάγεφ, γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι είσαι το ίδιο. Δεν υπήρξε δηλαδή δημόσια καταγγελία του Μπακούνιν. Δεν είναι αυτό το γράμμα δημόσιο όπως έχω διαβάσει κάπου. Είναι μία επιστολή του Μπακούνιν προς κάποιους. Και μετά, τι εννοεί η τολμηρή επιχείρηση του Νετσάγεφ το 1873. Ο Νετσάγεφ συνελήφθη το 1872 στη Ζυρίχη. Έτσι. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι και λόγω αυτής της επιστολής που είναι βασική, ότι είναι και από τους, είναι γραμμένη και από τους δύο. Ακόμα και ο Κώστας ο Παπαϊωάννου, ένας Έλληνας μελετητής, πιστεύει ότι επειδή ήταν στριμωγμένος ο Μπακούνιν, αναγκάστηκε να αποποιηθεί τη συγγραφή της κατήχησης. Αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι ιστορικοί. Μάλιστα οι αστεί ιστορικοί και φιλελεύθεροι που λέμε και οι αστεί πολιτικά φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι ο Νετσάγεφ δεν ήταν ικανός να γράψει. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο τμήμα είναι του Νετσάγεφ. Βασικά ζητήματα όμως στο κράτος και αυτά είναι του Μπακούνιν. Ωραία. Το 1844, όπως είπες και εσύ πριν, ο Μπακούνιν συναντήθηκε με τον Μάρξ για πρώτη φορά, έτσι. Αλλά θέλω να μου πεις γενικά για αυτούς τους δύο, τι θέλω τώρα να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι ο Μπακούνιν είχε επηρεαστεί από τη σκέψη του Μάρξ και σε ποια σημεία? Μπορώ να συμπληρώσω λίγο πίσω τώρα. Για τον Ετσάγεφ πάλι. Λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας, ο Ετσάγεφ γεννήθηκε το 47. Ο Μπακούνιν 14, πόσα χρόνια είναι τώρα? 33 κάπου εκεί, και είχαν κλειστεί μέσα και γράφανε από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο. Έτσι, έγινε ολόκληρη αυτή για το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας. Έτσι. Έχουν γραφεί πάρα πολλά πράγματα, το οποίο όμως είναι χαζεμάρα κατά τη γνώμη μου, διότι αυτό παρατηρείται στους επαναστατικούς κύκλους, να υπάρχει και 20 και 30 και να συζητάνε και να κάνουν και αράν η διαφορά. Και μιλούσαν και για πραγματική ομοφιλοφιλία, αλλά και για τη λεγόμενη αποθυμένη. Δηλαδή, και άμα δεις ο Woodcock, ένας που έχει βγει εδώ, έχει βγει στην Ελλάδα, είναι γνωστός ιστορικός, μιλάει για αποθυμένη ομοφιλοφιλία. Και εγώ παραθέτω στο βιβλίο μου ότι αυτό είναι έκπτωση στον ψυχολογισμό, δεν χρειάζεται, και παραθέτω τη φράση του Μπακούνιν από την επιστολή αυτή ρήξης, εννοείται με τον Ετσάγεφ, του Ιουνίου του 70, όπου λέει «Τα προγράμματά μας ήταν εντελώς ίδια». Θέλω να πω, το έφερα τώρα σε σχέση με τη λεγόμενη ομοφιλοφιλία, ότι η φράση του «τα προγράμματά μας ήταν εντελώς ίδια» δεν αφήνει κανένα χώρο να ψάξουμε για να εκπέσουμε δηλαδή στον ψυχολογισμό, και δεύτερον μας βοηθάει να πούμε ότι είχε κάποια συμμετοχή ο Μπακούνιν στην κατήχηση. Ειδικότερο, όπως σου είπα, στις αντικρατικές ιδέες. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Νετσάγεφ γαλουχημένος μέσα στο περιβάλλον του κρατιστή Τκάτσεφ μπορούσε να κάνει μέσα στην κατήχηση ανάλυση υπέρβασης του κράτους αυτού καθεαυτό. Mm-hmm. Αυτό. Ναι. Τώρα μου είπες για το Μάρξ. Ναι, θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι ο Μπακούνιν είχε επηρεαστεί από τη σκέψη του Μάρξ. Κάπου αναφέρεις μέσα στο βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, ότι θα με διορθώσει τώρα αν κάνω λάθος. Ναι, προχωρώ. Ότι και ο Μπακούνιν είχε, ας πούμε, αυτό το φαντασιακό της οικονομίας όπως το είχε και ο Μάρξ. Δεν ξέρω αν ήταν της ίδιας ποιότητας το ίδιο πράγμα, αλλά ότι
Και αυτό είχε κάτι τέτοιο, ας πούμε, στο μυαλό του και είναι και κάπου λογικό γιατί ήταν η εποχή τέτοια. Ναι. Θες να μου πεις αν υπάρχουν πλευρές της σκέψης του Μάρξ που ο Μπακούνιν, ας πούμε, τις παραδεχόταν, στην αρχή τουλάχιστον. Όχι μετά που αντιπαρατέθηκαν πλήρως. Στην αρχή, ξέρω, όταν γνωρίστηκαν ή τα πρώτα χρόνια της Διεθνούς, ας πούμε. Ναι. Η συνάντηση πρώτη έγινε το 1944. Εκεί τότε ψιλοτσακώθηκαν, δεν επηρεάστηκε, γιατί σε ένα έργο, σε ένα περιοδικό που ήταν διευθυντής ο Μάρξ, έστειλε κάποιος μία επιστολή ότι ο Μπακούνιν είναι πράκτορας των Ρώσων. Και έγινε μεγάλο θέμα, δεν έφταιγε ο Μάρξ. Μετά ξανασυναντήθηκαν με το Μάρξ, πρέπει να συναντήθηκαν το 1848, γιατί η συνάντηση που τους φέρνει κοντά είναι το 1864. Mm-hmm. Εκεί... Στην πρώτη διεθνή δηλαδή. Ναι, αλλά ο Μπακούνιν δεν ήταν. Είχε γίνει διεθνής, ο Μάρξ ήταν στη διεθνής, ο Μπακούνιν δεν ήταν. Και συναντιόνται με τον Μπακούνιν και μετά ο Μπακούνιν φεύγει για την Ιταλία. Και λέει, ο Μάρξ στέλνει ένα γράμμα στον Έγγελς και λέει μετά από 16 χρόνια συναντήθηκα με τον Μπακούνιν. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που βλέπω ότι στο πέρασμα των χρόνων έχει θετική εξέλιξη και μου είπε ότι από εδώ και πέρα σταματάει να ασχολείται με το πολωνικό και θα ασχοληθεί με το σοσιαλιστικό κίνημα και με την διεθνή και του είπα να πάει στην Ιταλία να βοηθήσει να φτιάξει τμήματα της διεθνούς. Άρα λοιπόν από αυτή τη συνάντηση και μετά ο Μπακούνιν έχει γράψει ότι εντυπωσιάστηκε από τον Μάρξ, από το πάθος του με το οποίο ήταν αφιερωμένο στην υπόθεση του προλεταριάτου και αργότερα, δηλαδή το 70, έγραψε ότι στα θετικά του Μάρξ είναι η οικονομική του ανάλυση, δηλαδή το ότι η ιδιοκτησία δημιουργεί προνόμια και τα λοιπά και ότι η οικονομία δέχτηκε δηλαδή την οικονομική θεωρία του Μάρξ και τη θεωρία της αθλειότητας, της εξαθλίωσης, της οικονομικής εξαθλίωσης του προλεταριάτου και θεωρούσε στο ζήτημα του ιστορικού, του οικονομικού υλισμού τον εαυτό του μαθήτου Μάρξ. Λίγο αντιφατικά δεν είναι αυτά. Αντιφατικά με ποια. Με ποιο. Αυτές οι απόψεις του Μπακούνιν. Ναι, αυτό είναι αντιφατικό. Με το μετά. Γιατί η σύγκρουση που έγινε με τον Μάρξ το 1869 στη Βασιλεία με το Γενικό Συμβούλιο για το Κληρονομικό Δικαίωμα ήταν ακριβώς απόρριψη αυτής της θεωρίας. Δηλαδή, όπως το λένε οι μαρξιστές, ότι η βάση επηρεάζει και καθορίζει το επικοδόμημα. Ο Μπακούνιν μέσα στη Διεθνή υποστήριξε ότι δεν ισχύει αυτό και ότι το επικοδόμημα γίνεται το ίδιο δημιουργός. Ενώ σε ορισμένα σημεία λέει ότι υποστηρίζει τον ιστορικό ελληνισμό. Όλη του όμως η πρακτική δεν ήταν προς τα εκεί κατά τη γνώμη μου. Όταν εντάχθηκε ο Μπακούνιν στην πρώτη Διεθνή, επειδή έκανες μια ανοίξη πριν, είχε αφήσει τις μυστικές οργανώσεις, τις μυστικές εταιρείες ή συνέχισε να τις διατηρεί με όποιο τρόπο. Τις διατηρούσε, ναι. Τις διατηρούσε. Την αδελφότητα. Ναι. Αυτό νομίζω, αν δεν κάνω λάθος τώρα, μπορώ να κάνω λάθος, όρθωσέ με, πρέπει να ήταν κατά παράβαση μάλλον της διεθνούς. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος να διατηρεί και κάτι, έτσι δεν είναι. Ναι. Σωστά, ναι. Ωραία. Και ήταν ένα από τα σημεία, ναι, από τα όπλα που χρησιμοποίησε ο Μάρξ για τη διαγραφή του, την διαγραφή του Μπακούνιν στο συνέδριο της Χάγης. Θέλω να μου πεις τώρα και πάλι σε σχέση με τον Μάρξ, τι ήταν για τον Μάρξ την περίοδο που ήταν στη διεθνή, τέλος πάντων, τι σήμαινε εργασία και τι ήταν για τον Μπακούνιν η εργασία. Γιατί νομίζω είχαν και εκεί μια διαφοροποίηση.
Δηλαδή για τον Μάρξ νομίζω ήταν το βασίλειο της αναγκαιότητας, έλεγε. Ενώ για τον Μπακούν ήταν κάτι πιο, ναι, πιο δημιουργικό. Ναι. Και τη συνέδεε νομίζω και με το κληρονομικό δικαίωμα που είπες και πριν. Ναι. Ναι. Και, καταρχήν ο Μπακούνιν ήταν στο επίπεδο της οικονομικής οργάνωσης, ήταν κολεκτιβιστής. Mm-hmm. Δεν είχε το αυτό που λέμε ως οικονομική οργάνωση του Μάρξ, το κομμουνιστικό. Ελεύθερη δηλαδή κατανάλωση. Αργότερα οι αναρχικοί, το 1977, αφού είχε πεθάνει ο Μπακούνιν, υιοθέτησαν τον κομμουνισμό ως σύστημα οικονομικής οργάνωσης. Ήταν κολεκτιβιστής, δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, βέβαια συλλογική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, αλλά υπάρχει αμοιβή ανάλογα με την εργασία. Έτσι, αμοιβή. Τώρα το... Από το πρώτο βιβλίο του Μπακούνιν, δηλαδή από την επαναστατική κατήγηση και μετά στο φεντεραλισμός, βλέπει την εργασία και ειδικότερα και τη χειρονακτική εργασία ως τιμή και δόξα, όπως το αναφέρει του ανθρώπου, ακόμα και με την αλωτριωμένη μορφή, αυτή που φτιάχνει τα μεγαλεία, το ένα και το άλλο, η οποία θα διατηρηθεί πάντα. Βλέπει δηλαδή, ως ένα, την εργασία ως ένα τομέα όπου μπορεί να πραγματοθεί ο άνθρωπος. Mm-hmm. Ενώ το σχέδιο του Μάρξ υπέρ μιας αυτοματοποιημένης παραγωγής στη συγκοινωνική ρύθμιση βλέπει την εργασία ως βασίλειο της αναγκαιότητας, είναι κάτι αναγκαίο που μετά από αυτό και πάνω σε αυτό χτίζεται, όπως λέει και στο κεφάλαιο, το βασίλειο της ελευθερίας. Γι' αυτό και ένα βασικό ρεύμα το οποίο γεννήθηκε πατώντας πάνω στις θέσεις αυτές του Μπακούνιν για την εργασία που είχε μέσα στη Διεθνή ήταν ο επαναστατικός συνδικαλισμός ή αναρχοσυνδικαλισμός, όπως τον λέμε. Είχε δηλαδή μία ηθική της εργασίας την οποία την έθετε σε αντίθεση με τους τεμπέλιδες της αριστοκρατίας. Mm-hmm. Δεν είχε την άποψη δηλαδή που είχε και ο Λαφάργκ. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Στην πρώτη διεθνή, οι πιο ισχυρές τάσεις ήταν αυτή των Μπακουνιστών με αυτή των οπαδών του Μάρξ. Ήταν και άλλες τάσεις που είχαν μεγάλη δύναμη. Ναι. Ποιοι ασκούσαν επιρροή περισσότερο? Ναι. Κατά σύμβαση, τη λέμε πρώτη διεθνή. Ναι. Όμως, κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστός ο όρος, αλλά έτσι τη λέω και εγώ στο βιβλίο μου, διότι είναι η Διεθνής Ένωση Εργαζομένων. Ήτανε διάφορα συνδικάτα, διάφορα τμήματα στην Ιταλία, από εδώ και από εκεί. Ήτανε ματσινικοί, ο Ματσίνι, που ήτανε υπέρ του Εθνοκράτους, ήτανε μέλη της Διεθνούς και ιδρυτικά, μετά τους Γάλλους και τους Άγγλους. Στην αρχή οι συζητήσεις γίνονται ανάμεσα στους Γάλλους και τους Άγγλους. Έχουμε ματσινικούς. Έχουμε Άγγλους οι οποίοι ήταν trade unionistές. Έχουμε τους Γάλλους οι οποίοι ήταν προυντονικοί οι Γάλλοι. Και μετά θα το πούμε για τον Μπακούνιν. Ενώ, άρα λοιπόν, έχουμε μια συγκέντρωση εργατικών τμήματων που είχαν ένα γενικό όρο να είναι υπέρ της απελευθέρωσης των εργαζομένων. Η λεγόμενη Β' Διεθνής, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε Β', είναι διεθνής κομμάτων. Mm-hmm. Κομμάτων, όχι όμως κομμάτων νέου τύπου σαν το Λένιν. Η τρίτη διεθνής, γι' αυτό λεγόταν σοσιαλιστική διεθνής, γι' αυτό κατά τη γνώμη μου έχουμε Διεθνή Ένωση Εργαζομένων, η λεγόμενη πρώτη, σοσιαλιστική διεθνής, η λεγόμενη δεύτερη, και κομμουνιστική διεθνής, έτσι ονομαζότανε, έτσι την ονόμασε ο Λένιν το 19, που ήταν τα κόμματα νέου τύπου, έτσι, που λέγεται τρίτη διεθνή. Δεν μπορούμε να λέμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, από την άποψη ότι δεν έχουμε ομοειδή πράγματα. Είναι άλλο εργατικά σωματεία, άλλο οι λέσχες και τα κόμματα τη σοσιαλιστικά, όπως ήταν, που ήταν λίγο έτσι ελεύθερα, και άλλο τα κόμματα νέου τύπου, τα κομμουνιστικά κόμματα, που έπρεπε να είσαι δηλαδή κομμουνιστής, κομμουνιστικό κόμμα για να είσαι στην κομμουνιστική διεθνή. Ενώ εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ότι έχουμε μπακουνικούς, προυντονικούς, ματσινικούς κτλ.
οι μεγάλες συγκρούσεις. Α, ήταν και οι μπλαγκιστές. Άλλο ρεύμα αυτή. Οι συγκρούσεις μέχρι να το 69 που αρχίζει η σύγκρουση των μπακουνιστών εντός εισαγωγικών, που είναι τώρα μπακουνιστές, δηλαδή τι είναι, είναι η Ελβετία, βασικά λέμε τώρα, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ισπανία. Έτσι. Αυτή αρχίζει το 69, η βασική σύγκρουση. Άρα 69, 70, 71, 72 μπορούμε να μιλήσουμε για σύγκρουση μεταξύ μπακουνικών και προντονικών και μαρξιστών. Πριν όμως είχαμε συγκρούσεις μεταξύ του Μάρξ και των προντονικών. Και το 69 έχουμε μία αύξηση των εξουσιών του Γενικού Συμβουλίου, γιατί δεν είχε πολλές εξουσίες το Γενικό Συμβούλιο, συνεργασία Μάρξ Μπακούνιν εναντίον των Προτονικών. Εκεί ήταν, ναι, εκεί ήταν, και μετά αρχίζουν και συγκρούονται και αρχίζει. Γιατί ο Προυντόν καταρχήν είχε πεθάνει. Οι λεγόμενοι προυντονικοί ήταν αυτοί που λέμε δεξιούς προυντονικούς, δηλαδή ήταν πιο προς τα δεξιά από τον Προυντόν. Ο Προυντόν είχε πεθάνει το 65. Δεν ξέρουμε, θα είχε άλλη τροπή η διεθνής αν ζούσε ο Προυντόν με το κύρος που είχε. Το 65 πέθανε ο Προυντόν και οι διεθνείς μπορεί να άρχισαν οι διεργασίες το 62, αλλά το πρώτο συνέδριο γίνεται το 65. Άρα δεν πρόλαβε να δώσει έτσι το στίγμα ο Προυντόν. Mm-hmm. Ωραία. Αναφέρθηκες πριν σε κάποια έννοια, μιλώντας για τον Μπακούνιν και τον Ετσάγεφ, περί συλλογικής δικτατορίας. Ωραία. Ναι. Και θέλω να μου πεις, αν στη σκέψη του Μπακούνιν όντως ασκούσε έλξη αυτός ο όρος, και ποια σχέση μπορεί να έχει αυτός ο όρος, συλλογική δικτατορία, με την έννοια της δικτατορίας του προλεταριάτου του Μάρξ? Έχουν κάποια κοινά σημεία αυτά τα δύο, ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα? Ναι. Τώρα, ναι, είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Καταρχάς, ασκούσε έλξη, αυτός ο όρος, στη σχέση του Μπακούνιν, ασκούσε έλξη, αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είναι διαφορετική η δικτατορία για την οποία μιλούσε στις μυστικές οργανώσεις πριν γίνει αναρχικός, και διαφορετική όταν ήταν αναρχικός, γιατί όταν έγινε αναρχικός συνδέει αυτή τη συλλογική δικτατορία, τη βλέπει ως ανεπίσημη, θα το εξηγήσω αυτό τι είναι, και τη συνδέει με το πάθος του για την ελευθερία. Είναι βασικό. Και εν μέρει το καταφέρνει. Θα δούμε πάλι τι εννοούμε. Ας αρχίσουμε πρώτα με τον Μάρξ. Με τον Μάρξ, όχι, δεν έχει κάποια σχέση. Ακόμα και με του Λένιν μετά. Διότι, τώρα για να συγκρίνουμε τον Μάρξ, να πάμε όταν ο Μπακούνιν είναι αναρχικός, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Μάρξ πιστεύει ότι όταν θα γίνει η Επανάσταση υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο το όρισε ως δικτατορία του προλεταριάτου, το οποίο σιγά σιγά θα μαραίνεται και θα δημιουργήσει έτσι τα πράγματα για να φτάσουμε στην αταξική κοινωνία. Αυτό το στάδιο το μεταβατικό ο Μπακούνιν δεν το δεχόταν με τίποτα, τη δικτατορία του προλεταριάτου. Ο Μάρξ αυτή τη δικτατορία του προλεταριάτου την ορίζει στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, την ορίζει στο γράμμα του προς τον Βαντεμάγερ, εκεί χρησιμοποιεί και τον όρο, αυτό είναι το η επιστολή προς τον Βαντεμάγερ, είναι το 1851, και μετά ξαναμιλάει και στην Κομμούνα. Με διαφορετικό, αλλάζει κάπως σε σχέση με το Μανιφέστο, αλλά όμως μιλάει για ένα διάστημα μετά τη Σοσιαλιστική Επανάσταση. Ο Μπακούνιν δεν δεχότανε ποτέ με τέτοιο μεταβατικό στάδιο. Δεν υπάρχει πουθενά στο έργο του. Ο Κόουλ το αναφέρει, ένας Άγγλος ιστορικός, ότι μπορεί να συνδυαστεί, λέει, η δικτατορία του Μάρξ με τον Μπακούνιν. Εγώ το θεωρώ κουφό.
Δεν ξέρω. Τρελό. Από πού. Δεν μιλάει για μεταβατικό στάδιο σε όλα τα έργα του. Και τα βασικά έργα του Μπακούνιν τα ξέρουμε από το 66 μέχρι το 73. Τι είναι αυτή η συλλογική δικτατορία για την οποία μιλάει ο Μπακούνιν τώρα. Είπαμε πριν, προτού γίνει αναρχικός, παράδειγμα στη μυστική ένωση, στη μυστική εταιρεία των Σλάβων, έβαζε μια κεντρική επιτροπή 3-4 ατόμων, τα οποία θα είχαν απεριόριστες κυβερνητικές εξουσίες. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τον Μάρξ, αλλά αυτό δεν ήταν αναρχικός και ούτε μιλούσε για μεταβατική φάση μετά από τον σοσιαλισμό. Ας αφήσουμε λοιπόν τώρα αυτή τη μυστική εταιρεία που έγραψε το 49 ότι 4 άτομα, έτσι έγραφε εκεί, κεντρική επιτροπή 4 ατόμων με απεριόριστες κυβερνητικές εξουσίες, όταν θα γκρεμίζονταν οι τέσσερες αυτοκρατορίες για να δημιουργήσουν το ομοσπονδιακό κράτος, το ομοσπονδιακή πολιτεία. Έτσι. Όταν τώρα γίνεται αναρχικός, ο Μπακούνιν ορίζεται ως εραστής και κυνηγός, λέει ο ίδιος, της ελευθερίας, και όλο το πρόβλημά του είναι πώς θα αντιμετωπίσει τους πολιτικούς επαναστάτες, έτσι το λέει αυτός, σε όλα τα έργα του, δηλαδή εννοεί τους μαρξιστές, τους γιακοβίνους, όλους αυτούς τους λέει πολιτικούς επαναστάτες. Τι πίστευε λοιπόν ο Μπακούνιν? Πίστευε ότι ο λαός, όταν ήταν αναρχικός, είναι από ένστικτο σοσιαλιστής. Και από ένστικτο θα καταστρέψει το σύστημα. Όταν λοιπόν τώρα θα καταστρέψει τον καπιταλισμό, εκεί υποστηρίζει, παίρνοντας υπόψη τους μαρξιστές, αλλά παίρνοντας και τους γιακοβίνους από τη Γαλλική Επανάσταση, εκεί παρεμβαίνουν οι πολιτικάντιδες, οι πολιτικοί επαναστάτες, όπως λέει αυτός, και γίνονται ένα νέο κράτος. Άρα λοιπόν τη δικτατορία του προλεταριάτου του Μάρξ τη βάζει μέσα σε αυτούς τους πολιτικούς επαναστάτες. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε αυτούς, έθετε το ερώτημα. Δηλαδή δεν δέχεται ο Μπακούνιν δικτατορία μετά, ίσα πιστεύει ότι θα έρθουν κάποιοι που θα κάνουν δικτατορία. Τους λέει πολιτικούς επαναστάτες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς, εκεί μπαίνει το ζήτημα για τον Μπακούνιν. Ενώ θα μπορούσε να πει όμως, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, τα συνδικάτα, οι διεθνείς ή τα Σοβιέτ μετά. Εκεί βάζει τις μυστικές εταιρείες, πιστεύει ότι αυτός πρέπει από πριν, για να διαφυλάξει την ελευθερία όμως, να έχει φτιάξει μια μυστική οργάνωση που τους λέει αόρατους καπεταναίους. Εκεί είναι, δηλαδή, η αόρατη καπεταναίοι, ο όρος των αόρατων καπεταναίων είναι το 1870 τον Ιούλιο προς ένα μέλος της δικής του μυστικής συμμαχίας, τον Ρισάρ. Και του λέει ότι εμείς, για να μην κάνουν δικτατορία οι πολιτικοί επαναστάτες, θα πρέπει να είμαστε οι αόρατοι καπεταναίοι που κατευθύνουμε τα πράγματα, αφού ο λαός έχει καταστρέψει, για να εγκαθιδρύεται η ελευθερία. Γι' αυτό δεν θα έχουμε τίτλους, θα είναι ανεπίσημο, δεν θα έχει φιλόδοξα άτομα. Δηλαδή αυτός πίστευε ότι ήταν ένα άτομο, θα έβρισκε κι άλλα άτομα σαν αυτόν, οι οποίοι δεν θα είχαν φιλοδοξίες δικτατορίας, και αυτή η αόρατη συλλογική δικτατορία θα υπεράσπιζε την επανάσταση από το σφετηρισμό της δικτατορίας του προλεταριάτου και των πολιτικών επαναστατών. Δεν μπορεί να συγκριθεί δηλαδή ούτε με του Λένιν τη δικτατορία, γιατί είναι επίσημη του Λένιν, έχουμε κυβέρνηση. Είναι επίσημη αυτό που έλεγε ο Μάρξ. Άλλο τι θα γινόταν στην πράξη. Γιατί στην πράξη, όπως το έκανε ο Νετσάγεφ, κάποιοι από αυτούς μπορεί να κάνανε πραγματική δικτατορία. Ο Μπακούνιν δεν ήθελε όμως. Αυτή είναι, γι' αυτό μιλάω για διαφορετικό τρόπο σύλληψης των αόρατων αυτών καπεταναίων σε σχέση με τις μυστικές εταιρείες προαναρχικές. Και πρόσεξε, και η φράση αόρατη καπεταναίοι δεν είναι ρομαντική όπως το πέρανε, λέγανε «Α, η αόρατη καπεταναίοι». Το εξηγεί τι είναι. Είναι μια οργάνωση που συστήνεται από πριν και
δεν θέλει να αναλάβει καμία εξουσία. Αλλά αυτή ελέγχει τα πράγματα για να μην, γιατί αλλιώς ο λαός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους πολιτικούς επαναστάτες, ενώ μπορεί να καταστρέψει, δεν μπορεί μετά να αντιμετωπίσει τους εξουσιαστές, δηλαδή σοσιαλιστές. Και σε αυτό που προτείνει στον Ετσάγεφ, αυτό το γράμμα που μιλάει για όροδος καπεταναίος είναι Ιούλιος του 70. Αυτό το, η επιστολή ρήξης λεγόμενη προς τον Ετσάγεφ, πότε είναι? Ιούνιο του 70, ένα μήνα πριν. Δεν το συσχετίζει ο κόσμος γιατί νομίζω ότι είναι άλλο, αλλά είναι ένα μήνα πριν. Εκεί τι το προτείνει τον Ετσάγεφ, θα σε βάλουμε αρχηγό. Πού? Θα πάρεις, του λέει, 10 άτομα, το πολύ 70. Άρα, με 10 άτομα ξεκινάς. Θα φτιάξεις μία διεθνή αδελφότητα, αυτή θα έχει μία κεντρική επιτροπή με 3 άτομα και από εκεί θα φτιάξεις περιοχικές κτλ. Αλλά όλα θα τα ελέγχουν τα 10 άτομα που θα είναι αόρατη καπεταναία. Και αυτό προτείνει πάλι στον Ετσάγεφ. Και το 1881, είχε πεθάνει ο Μπακουνίν, που συλλαμβάνουν τον Καφιέρο στην Ελβετία, βρήκανε πάνω ένα κείμενο του Μπακούνιν, δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά, που το έγραψε στις 30 Αυγούστου του 72, που είναι η οργάνωση Ύψιλον, του Ύψιλον. Και εκεί πάλι προτείνει στον Καφιέρο, ενώ στο γράμμα του προς τον Ρισάρ μιλούσε γενικά για τους αόρατους καπεταναίους, εδώ προτείνει αόρατη συλλογική οργάνωση. Είναι, και την ονόμαζε οργάνωση Ύψιλον, αόρατη συλλογική οργάνωση. Δηλαδή είναι μια σταθερά όταν ήταν αναρχικός. Εδώ εγώ έχω κάνει μια αλλαγή τώρα σχέση με το βιβλίο μου, διότι πίστευα ότι η συλλογική δικτατορία του Μπακούνιν μπορεί να συνδυαστεί με αυτή του Λένιν. Δεν συμφωνώ πλέον τώρα, διότι ο Μπακούνιν δεν ήθελε επίσημη δικτατορία, ήθελε να κάνει μία δικτατορία, να ελέγχει τα πράγματα, γιατί είχε εσφαλμένη αντίληψη ότι δεν μπορούν τα κοινωνικά σώματα, τα Σοβιέτ, τα συμβούλια, οι γειτονίες, δεν ξέρω τι, να αντιμετωπίσουν τους πολιτικούς επαναστάτες. Μπορεί στην πράξη βέβαια να γινόταν χειρότερο και από αυτό του Λένιν. Ναι, βεβαίως, αλλά όμως δεν θα ήταν επίσημη δικτατορία, δεν δεχόταν αυτή η ομάδα η δική του να γίνουν, ας πούμε, όπως έγινε ο Λένιν πρωθυπουργός, ας πούμε, πρόεδρος του Συμβουλίου. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι όλο το σκηνικό. Αυτό βέβαια μπορούσε να σπάσει, δεν ξέρω αν θα συζητήσουν παρακάτω, μπορούσε να το σπάσει ο Μπακούνιν, υπήρχαν ένα-δυο σημεία που φαίνονταν ότι πήγε να φύγει. Βέβαια ήταν πολύ δεμένος με αυτές τις μυστικές εταιρείες, αλλά υπήρξαν ένα-δυο σημεία που μπορούμε αργότερα να τα συζητήσουμε. Υπάρχει δηλαδή σε μια φάση που λέει όταν θα γίνει η επανάσταση, θα γίνει η καταστροφή, να είναι έτοιμα τα τμήματα της διεθνής να πάρουν αυτοί, να φτιάξουν αυτή τη νέα κοινωνία. Εκεί δεν χρειάζονταν οι συλλογικοί δικτάτορες. Ωραία. Ναι. Είχε κάποια θεωρητική σχέση η σκέψη του Μπακούνιν με τους τοπικούς σοσιαλιστές, κατά τη γνώμη σου? Είχε πάρει πράγματα από αυτούς, είχε επηρεαστεί, ήταν αντίθετο, γιατί ας πούμε ο Μάρξ ήταν αντίθετος με τις σκέψεις τους. Δηλαδή έλεγε ότι προσέφεραν πράγματα μεν, αλλά έτσι όπως το έβλεπα το θέμα δεν ήταν... Και όχι μόνο, οι μαρξιστές μετά κατηγορούν και τον Μπρουντόν και τον Μπακούνιν, τους λένε και αυτούς, ειδικό τον Μπρουντόν, τον λένε τοπιστές, ενώ αυτοί δεν ήταν μέσα στους τοπιστές σοσιαλιστές. Είχε μελετήσει γενικά αυτούς λεγόμενους τοπικούς σοσιαλιστές. Όχι, δεν είχε πάρει πολλά πράγματα, δηλαδή από το Σεν Σιμών, ας πούμε, που πήρε το αντιπολιτικό, που το είχε ο Σεν Σιμών το αντιπολιτικό, δηλαδή ότι καταργείται το κράτος και η διακυβέρνηση των ανθρώπων μετατρέπεται σε μία διαχείριση των πραγμάτων. Εκεί ναι, κάτι. Ή κάπως από την ελεύθερη οργάνωση, το χάος δηλαδή που μπορεί να οργανωθεί από το Φουριέ. Εμέσως όμως, όχι πολύ, όταν ξεκίνησε
Ο Μπακούνιν ασχολήθηκε πολύ με το γερμανικό ιδεαλισμό, δηλαδή με το Σέλιγκ, με το Φίχτε και αυτούς. Δεν ήταν τόσο. Ενώ με το Φουριέ, στην αρχή, με το Φουριέ και αυτούς ασχολούνταν η προοδευτική η άποψη, όπως ήταν ας πούμε ο Χέρτσεν και τα λοιπά τότε στη Ρωσία. Αυτοί, ο Στάνκεβιτς και ο Μπελίνση ασχολούνταν πολύ με τη δεξιά του Χέγγελ. Ωραία. Θέλω να μου πεις τις απόψεις του για την επιστήμη και την τεχνολογία. Τι πίστευε ο Μπακούνιν για αυτά τα δύο? Ότι είναι απελευθερωτικά, ότι δεν είναι? Ναι, για την επιστήμη ασχολήθηκε πάρα πολύ στο πρώτο του, στο δεύτερο έργο του, αν εξαιρέσουμε δηλαδή την Επαναστατική Κατοίκηση, ασχολήθηκε πολύ στο φεντεραλισμός, όπου υποστηρίζει την επιστήμη, την ονομάζει ορθολογική επιστήμη, και γι' αυτό θέτει, ενώ στο επίπεδο της πολιτικής οργάνωσης προωθεί το φεντεραλισμό, στο επίπεδο της οικονομικής οργάνωσης το σοσιαλισμό, γι' αυτό είναι και ο τίτλος του έργου, στο επίπεδο των ιδεών προκρίνει την επιστήμη και όχι την πίστη στο Θεό και στις μεταφυσικές αξίες, τις οποίες γι' αυτό και το ονομάζει αντιθεολογισμό. Εκείνο όμως που αναλύει και σε αυτό το έργο και στα άλλα του, υποστηρίζει ότι η ζωή είναι το πιο πρωτεύον και από την επιστήμη και ότι δεν θα καθορίσει η επιστήμη τι γίνεται στη ζωή. Δηλαδή ήταν υπέρ της επιστήμης όπως αναπτύσσεται στις νεωτερικούς χρόνους σε αντίθεση με τη μεταφυσική ας πούμε και τη θρησκευτική σκέψη, αλλά εναντίον της επιστημονοκρατίας. Mm-hmm. Ας το πούμε έτσι. Η ζωή είναι απείρως πιο πλούσια και από την πιο τέλεια επιστήμη, είναι μια χαρακτηριστική του έκφραση. Όπως πριν να συμπληρώσω που είπα ότι ακόμα ήταν ένας εραστής της ελευθερίας και αλλάζει περιεχόμενο, οι μυστικές του εταιρείες προσπαθούν να προφυλάξουν την ελευθερία από τους πολιτικούς επαναστάτες, είπε, είναι η χαρακτηριστικότητα του έκφραση, σαν αυτή που είπαμε πριν ότι είναι απείρως πιο πλούσια η ζωή από την επιστήμη, είναι για το σοσιαλισμό και την ελευθερία. Γιατί στην Ελλάδα, επειδή ήταν ο Νίκος ο Πουλατζάς, πήραμε μια φράση ότι την είπε ο Πουλατζάς και τη λέμε. Ο Πουλατζάς είπε ότι σοσιαλισμός χωρίς δημοκρατία, ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρχει. Ο Μπακούνιν είναι μια επανάληψη της φράσης του Μπακούνιν, ο οποίος είπε ότι ο σοσιαλισμός ή θα είναι φιλελεύθερος, θα είναι ελευθεριακός, δεν θα υπάρχει. Και το είπα ακριβώς, η βασική του έκφραση, γι' αυτό τον όρισα ως εραστή και κυνηγό της ελευθερίας, είναι ότι η ελευθερία χωρίς σοσιαλισμό είναι προνόμιο και αδικία, και ο σοσιαλισμός, και αυτό η ελευθερία χωρίς σοσιαλισμό είναι προνόμιο και αδικία, εδώ χτυπάει τη φιλελεύθερη αστική σκέψη. Και συνεχίζει, ο σοσιαλισμός χωρίς ελευθερία είναι δουλεία και βαρβαρότητα. Και εδώ χτυπάει ας πούμε τα συστήματα τα κρατικοκομμουνιστικά όπως τα γνωρίσαμε αργότερα. Ωραία. Έχουμε κάποιες απόψεις, ξέρουμε κάποιες απόψεις του Μπακούνιν για την τεχνολογία? Α, με ρώτησες και για την τεχνολογία. Όχι, δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, αλλά ήτανε όπως και ο Προυντόν, όπως και άλλοι πολλοί, και γι' αυτό μετά, όπως ο Τσόμσκι μετά που έγραψε, ασχολούνταν με τους πατέρες, όπως και ήταν και οι πατέρες οι Αμερικάνοι, και ο Ρόκερ που έγραψε ειδικό έργο για τους πατέρες τους Αμερικάνους, ο Ουάσιγκτον, όλοι αυτοί, ήταν υπέρ της ήπιας και των μικρών βιοτεχνιών. Δεν ήταν υπέρ της βιομηχανικής τεχνολογίας, της αυτοματοποιημένης, την οποία εκθίαζε ο Μάρξ. Ωραία. Είναι καθορισμένο στη σκέψη του Μπακούνιν, όπως ας πούμε είναι στη μαρξική σκέψη, ποιο θα είναι το υποκείμενο της Επανάστασης, ποιοι είναι αυτοί που θα κάνουν την Επανάσταση? Γιατί ο Μάρξ έλεγε συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό. Μπακούνιν? Ναι. Όχι, δεν είναι καθορισμένο. Μόνο
μέσα στην ιστορία μπορούμε να πούμε, επειδή συμμετείχε στην Διεθνή Ένωση των Εργαζομένων και βοήθησε στο να δημιουργηθεί μετά ο συνδικαλισμός, ότι έδωσε ένα βάρος στην εργατική τάξη, αυτό που λέμε εργατική τάξη. Αλλά στη Ρωσία, παράδειγμα, θεωρούσε και το έχει γράψει δηλαδή, ότι τα υποκείμενα, το επαναστατικό υποκείμενο που λέμε, είναι οι αγρότες, οι ληστές και η νεολαία στη Ρωσία. Δεν περίμενε, δηλαδή, πώς έλεγε ο Μάρξ περίπου, μία ανάπτυξη και τα λοιπά, πώς έγινε μετά από το Πλεχάνο, να δημιουργηθεί βιομηχανία για να δημιουργηθεί η εργατική τάξη. Έλεγε ότι αυτά, όταν ήταν αρχικός, λέμε τώρα, έτσι, και στο τελευταίο του έργο, βάζει ακόμα και τους ληστές, και γι' αυτό λέει, εκεί λέει η τολμηρή επιχείρηση του Νετσάγιεφ, όταν βάζει ως υποκείμενο τους ληστές. Στην Ιταλία όμως βάζει τους εργάτες μαζί με τους μπρατσιάντι που λέμε, δηλαδή τους αγρότες, τους εργάτες γης. Θεωρούσε ως στην Ευρώπη τώρα ήταν εργάτες μαζί με τους αγρότες. Έβαζε ο Μπακούς. Δηλαδή αν πούμε επαναστατικά υποκείμενα, δεν έδινε τον τόνο όπως ο Μάρξ στην εργατική τάξη. Εμέσως μόνο λόγω του ότι συμμετείχε στη Διεθνή. Ωραία. Θα ήθελα να μου πεις, Γιάννη, τις απόψεις του Μπακούνιν για την Παρισινή Κομμούνα. Πώς την είδε? Αυτό έχει και για τις μυστικές εταιρείες, θα το συνδέσουμε. Mm-hmm. Ναι. Όταν πριν την Παρισινή Κομμούνα, Είχε γίνει μία εξέγερση στη Λιόν. Η Παρισινή Κομμούνα είναι το 1971. Εκεί συμμετείχε ο Μπακούνιν στη Λιόν, αυτή απέτυχε και εκεί περιέπεσε σε μεγάλη απεσιοδοξία και είπε ότι ας αποχαιρετήσουμε την Επανάσταση και την Αλλαγή στο εγγύς μέλλον, δηλαδή θα αργήσουμε πάρα πολύ. Αλλά μετά το Μάρτιο γίνεται η Παρισινή Κομμούνα. Ο Μπακούνιν την υποστήριξε αμέσως και αυτό που σου έδειξα πριν είναι πήγε κοντά στα σύνορα εκεί και έκανε τρεις, αυτό είναι ένα βιβλίο που βγήκε τώρα, υπάρχει δηλαδή στα άπατα του Μπακούνιν, αλλά το έβγαζε το Μανιφέστο, μια εφημερίδα στην Ιταλία, το 13-14 με τα 200 χρόνια, είναι τρεις διαλέξεις πάνω στην αναρχία και άλλα γραπτά πάνω στην Κομμούνα. Έκανε τρεις διαλέξεις για την Κομμούνα. Ενώ ο Μάρξ στην αρχή ήταν αντίθετος, έτσι, ο Μπακούνιν από την αρχή την υποστήριξε. Υποστηρίζει λοιπόν την Κομμούνα και με αυτές τις διαλέξεις, αλλά και μετά με ένα κείμενό του που έχει βγει στα ελληνικά, είναι από το δεύτερο μέρος ενός μεγάλου έργου του, αλλά έχει βγει με τον τίτλο «Η Παρισινή Κομμούνα και η ιδέα του κράτους», όπου τη βλέπει ως άρνηση του κράτους. Σε αντίθεση με τους αναρχικούς, οι αναρχικοί, οι περισσότεροι, δεν υποστήριξαν την Κομμούνα. Όχι, δεν υποστήριξαν. Η φία δεν ήταν διεθνιστές, έτσι. Τις διεθνούς. Ήτανε προυντονικοί και μπλανκιστές. Όχι, δεν υποστήριξαν λόγω του ηρωικού της τέλος και με τους πολλούς νεκρούς, όλοι την υποστήριξαν. Αλλά την κατηγόρησαν ως κρατικιστική. Αυτή ήταν η μεγάλη κατηγορία εναντίον της Κομμούνας. Το πώς και γιατί, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ο Μπακούνιν όμως κατηγορεί αυτούς τους αναρχικούς, τους άκαμπτους θεωρητικούς, έτσι τους λέει, τους άκαμπτους θεωρητικούς, που δεν βλέπουν ότι άλλο λέμε η θεωρία και άλλο είναι η πράξη. Και με αυτή και έτσι βλέπει την Κομμούνα όχι ως κρατικιστική, αλλά ως άρνηση του κράτους, και ως ένα παράδειγμα αυτού που έλεγε αυτός, ομοσπονδιακό μοντέλο. Τι ήθελα να πω τώρα. Αυτό το συνδέω λίγο τώρα με τις μυστικές εταιρείες. Όπως βλέπουμε τώρα,
όπως και ο Μάρξ μαλάκωσε λίγο με την κομμούνα, έτσι κάπως μαλάκωσε και ο Μπακούνιν με τις μυστικές εταιρείες, διότι όπως και ο Μάρξ είπε, αυτό εννοώ δικτατορία του προλεταριάτου, δεν είναι όμως, δεν ήταν όμως αυτό, ήταν κάπως πιο εξουσιαστικό αυτό που έλεγε στο κομμουνιστικό μανιφέστο. Έτσι λοιπόν και ο Μπακούνιν είπε ότι είδαμε ότι οι πολιτικοί επαναστάτες, εννοούσε κυρίως τους μπλανκιστές, δεν έκαναν αυτό που λέμε ότι θα έκαναν, δηλαδή ότι θα έκαναν τη δική τους δικτατορία. Mm-hmm. Και άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η θέση του για την κομμούνα μπορούσε να το πάει προς μια αντίληψη να μην χρειάζεται τελικά η αόρατη, να μην χρειάζονται οι αόρατοι καπετανέοι. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να σπάει από την Παρισινή Κομμούνα, γιατί λέει ότι αυτοί που ήταν και οι πρωτονικοί, αλλά κυρίως οι μπλανκιστές, δεν λειτουργήσαν ως πολιτικοί επαναστάτες και να κάνουν πράξη τις ιδέες. Δηλαδή είναι μια κοινωνική κατάσταση όπου δεν χρειάζονται οι αόρατοι καπετανέοι. Βέβαια, αυτό ήταν μία εμπειρία και όπως λένε στην κοινωνιολογία, για να σπάσει ένα στερεότυπο όπως ήταν οι μυστικές εταιρείες, χρειάζονται πολλές εμπειρίες. Αλλά βλέπουμε τη θέση του για την Παρισινή Κομμούνα να μπορούσε, αν δεν είχε τις περιπέτειες με την Παρονάτα και με τη γυναίκα του και το ένα και το άλλο, να μπορούσε να πει σταματάμε. Αυτές δεν χρειάζονται οι αόρατοι καπετανέοι ως οργανωμένο εκ των προτέρων των 10-70 ατόμων και ότι μπορούν τα σώματα τα συλλογικά να αντιμετωπίσουν πιθανές εξουσιαστικές κυριαρχικές βλέψεις. Δεν ξέρω αν σου απάντησα για την κομμούνα. Είναι πολλά βέβαια να πούμε. Αλλά... Θέλω να πάμε τώρα στο συνέδριο της Χάγης που τελικά μπακουνική διαγράφησαν. Ναι. Ένα χρόνο μετά την κομμούνα, ναι. Mm-hmm. Ναι. Και θέλω να μου πεις το εξής. Τα στοιχεία που χρησιμοποίησε ο Μάρξ για να, να διαγράφουν την Μπακουνική και ο Μπακούνιν ήταν έγκυρα πολιτικά. Δηλαδή, πολιτικά τι εννοείς? Ο Μπακούνιν, ας πούμε, όπως είπες και πριν, είχε μία τάση και μία εντός εισαγωγικών αγάπη για τις μυστικές εταιρείες. Ο Μάρξ, νομίζω ότι είπες ότι στηρίχθηκε πάνω σε αυτό, ήταν ένα από τα επιχειρήματά του, για να διαγραφούν τελικά οι Μπακουνικοί. Ναι. Ωραία. Ναι. Αυτό όμως το πράγμα συνδυάστηκε με κάποια άλλα επιχειρήματα του Μάρξ για να γίνει αυτό. Και τελικά αυτά τα επιχειρήματα είχαν ουσία πολιτική ή ο Μάρξ απλά ήθελε να το ξεφορτωθεί. Να ξεφορτωθεί τους Μπακουνικούς για να τελειώνει και να έχει αυτό στην πρωτοκαθεδρία, στην πρώτη διεθνή. Ναι, ήθελε να ξεφορτωθεί. Mm-hmm. Δεν μπορούσε όμως να διαγράψει το Μπακούνιν και τον Γιόμ, αυτός τους δύο διέγραψε, εάν δεν υπήρχαν πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε. Mm. Ήθελε να τους ξεφορτωθεί. Mm. Από το 70. Γι' αυτό το 70 γίνεται πριν, να κάνουμε ένα πρόλογο για να πάμε στη Χάγη. Το 70, ενώ έπρεπε, συγγνώμη, το 70 ήταν ο Γαλλογερμανικός πόλεμος και δεν έγινε συνέδριο της Διεθνούς. Δηλαδή το τέταρτο συνέδριο της Διεθνούς, η Διεθνή έκανε τρία συνέδρια είχαν γίνει, Γενέβη, Βρυξέλλες, Λοζάνη, Βρυξέλλες, και το τέταρτο που ήταν ο Μπακούνιν το 69 ήταν στη Βασιλεία. Στη Βασιλεία, εκεί που συγκρούσαν για το κληρονομικό δικαίωμα, κάτι μου είπες πριν. Ναι. Πού γίνεται η σύγκρουση. Δηλαδή ο Μπακούνιν συμμετέχει στο τέταρτο συνέδριο το 69. Ναι. Το 70 λόγω του Γαλλογερμανικού πολέμου δεν γίνεται συνέδριο. Περιμέναμε να γίνει το 71. Ο Μάρξ όμως κάνει διάφορες σύντριγγες και δεν κάνει συνέδριο. Κάνει συνδιάσκεψη στο Λονδίνο. Και πολύ σωστά οι αναρχικοί την ονομάζουν ιδιωτική, γιατί πήγαν οι μαρξιστές. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ήθελε να περάσει την άποψή του περί, και γι' αυτό διάγραψε τον Μπακούνιν. Δηλαδή, ποια ήταν η άποψή του? Ακόμα. Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί που εκεί είναι η σύγκρουση, γι' αυτό ο Μπακούνιν θεωρείται σημαντικός μέσα στη Διεθνή, γιατί αντιδρούσε
στην ίδρυση του πολιτικού κόμματος και έβλεπε τα ίδια τα τμήματα της διεθνής. Δεν χρειαζόμαστε πολιτικό κόμμα για πολιτική εξουσία. Τα ίδια τα τμήματα της διεθνούς είναι έμβρια, είναι εμβριωδώς η μελλοντική κοινωνία. Στη διάσκεψη λοιπόν αυτή τώρα του Λονδίνου, ο Μάρξ περνάει την άποψη αυτή που λέει ως εξής, ότι εναντίον είναι η απόφαση ΙΧ, τη λέμε έτσι διεθνώς, δηλαδή ένατη, στα λατινικά ΙΧ, ένατη, ότι στον αγώνα εναντίον των ιδιοκτητριών τάξεων, η εργατική τάξη δεν μπορεί να δράσει, οι εργάτες δεν μπορούν να δράσουν ως τάξη, παρά μόνο οργανωμένοι σε πολιτικό κόμμα. Δηλαδή ουσιαστικά ήθελε να μετατρέψει και τα τμήματα της διεθνούς σε πολιτικά κόμματα. Αυτή πέρασε η απόφαση στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου. Που δεν ήταν η Μπακουνική εκεί, από τι. Εννοείται, δεν ήταν η Μπακουνική. Και μετά κάνει το συνέδριο της, εννοείται, κάνει το συνέδριο της Χάγης, η Μπακουνική όμως, αφού ψηφίστηκε αυτή η απόφαση, κάνουν δικά τους συνέδρια. Υπήρχε μια διακήρυξη της Σονβιλιέ, μιας περιοχής στην Ελβετία, όπου καταγγέλλουν αυτό το πράγμα, ότι είναι εξουσιαστικό, ότι είναι κυριαρχικό και τόνα και τόνα και τ' άλλο, και ετοιμάζονται και λένε να γίνει συνέδριο. Πιέζουν για συνέδριο. Ο Μάρξ, επειδή ήξερε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, προσπάθησε να μην κάνει συνέδριο, αλλά μετά το έβαλε σε μια μακρινή περιοχή όπως ήταν η Χάγη, να μην μπορούν να πάνε οι Μπακουνικοί, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, ο ίδιος ο Μπακούνιν, και ουσιαστικά για να περάσει την άποψή του και στο συνέδριο για την περί πολιτικού κόμματος, μία άλλη όμως απόφαση που πήρε στη συνδιάσκεψη, έβαλε ειδικά τον Νούτιν, αυτός ήταν ένας που ίδρυσε το ρωσικό τμήμα της Διεθνούς, να μαζεύει στοιχεία για τη δράση του Νετσάγεφ στην Ρωσία. Όλα αυτά που έγιναν με το φοιτητή. Και έτσι λοιπόν στο συνέδριο της Χάγης τώρα, ο Μάρξ, που ήταν το πρώτο συνέδριο που πήγε, δεν είχε πάει ο Μάρξ, δεν πήγαινε ο Μάρξ στα συνέδρια, είναι αυτό, μην νομίζεις ήταν κανένας που πήγαινε και αυτό. Ναι, στο πρώτο, μέχρι τότε έγιναν 4 και αυτό είναι 5ο συνέδριο. Ας τη συνδιάσκεψη. 4 συνέδρια, 5ο είναι της Χάγης. Είναι το πρώτο συνέδριο που πήγε ο Μάρξ. Ο Μπακούνι δεν ήτανε, δεν πήγε στη Χάγη. Έτσι, πήγε ο Μάρξ εκεί πέρα, χρησιμοποίησε όλα τα στοιχεία για τον Νετσάγεφ, τα οποία ήταν πραγματικά στοιχεία, επιστολές που έστελνε ο Μπακούνιν πέρα όταν ήταν εμπλεγμένος με τον Νετσάγεφ, και πήγε, και το άλλο στοιχείο ήταν η απειλή σχετικά με τη μετάφραση του κεφαλαίου. Αυτό πάλι ο Μάρξ εφοδιάστηκε αντίτυπο. Αυτό τι είχε γίνει? Ο Μπακούνιν είχε κανονίσει να μεταφράσει το κεφάλαιο του Μάρξ, τον πρώτο τόμο, γιατί οι άλλοι τόμοι του κεφαλαίου βγήκαν όταν πέθανε ο Μάρξ από τον Έγγελς. Ο πρώτος τόμος βγήκε το 1867. Να μεταφράσει στα ρωσικά δηλαδή. Να το μεταφράσει στα ρωσικά, και πήρε προκαταβολή 300 ρούβλια ο Μπακούνιν. Από έναν ο οποίος λεγόταν Λιουμπάβιν, ήταν Ρώσος φοιτητής, μεσολαβητής του εκδότη του Ρώσου. Εκεί λοιπόν ο Νετσάγεφ, που συνεργάζονταν με τον Μπακούνιν, είτε επειδή ο Μπακούνιν βαρέθηκε, τα λεφτά τα άφαγε, τα χρησιμοποίησαν, είτε βαρέθηκε να το κάνει, ή ο Νετσάγεφ πρέπει να του είπε άστα αυτά τώρα τα πράγματα, να μου τζουρώνεις καρδιά, θα τους λογίως, έτσι λέει ο Νετσάγεφ, μου τζουρώνεις καρδιά, παράτα του, και τι θα γίνει, έχω πάρει 300, θα το κανονίσω εγώ, λέει ο Νετσάγεφ. Και στέλνει ο Νετσάγεφ ένα γράμμα στο Λιουμπάβιν, δηλαδή σε αυτόν που είχε δώσει 300 ρούβλια στο Μπακούνιν, και του λέει σταμάτα να ενοχλείς τον Μπακούνιν με τα λεφτά και θα σε καθαρίσουμε. Και το έβαλε στο επιστολόχαρτο απ' έξω, του είχε βάλει ένα τσεκούρι, ένα στιλέτο και ένα πιστόλι. Αυτό ο Μάρξ βρήκε αντίγραφο και το χρησιμοποίησε. Πιθανώς ο Μπακούνιν να το έκανε μόνο στον Νετσάγεφ, πιθανώς
Πιθανώς να το έκανε μόνος τον Νετσάκη, πιθανώς να του είπε και ο Μπακούνιν, κάνε κάτι και ο Νετσάκη το έκανε έτσι. Ναι. Γιατί στο γράμμα αυτό που λες ρίξει στον Μπακούνιν, του λέει ο Μπακούνιν, σε παρακαλώ, πες ότι αυτά που έγιναν με τον Λιουμπάβιν του βάζει έναν όρο για συνεργασία. Τα έκανε μόνος σου. Δεν τα έκανα εγώ. Όλα αυτά τώρα τα χρησιμοποίησε ο Μάρξ και διαγράφει με πλειοψηφία, με δεδομένο. Δεν είχαν πάει και οι αναρχικοί. Δεν είχαν πάει, οι αναρχικοί είχαν κάνει συνέδριο, οι αναρχικοί της Ιταλίας δεν είχαν πάει καθόλου και είχαν πάει μόνο από την Ισπανία. Μόνο από την Ισπανία. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, τυπικά η διαγραφή είναι σωστή με βάση το καταστατικό του Μάρξ. Και η Διεθνή Συμμαχία λειτουργούσε τμήματα, ενώ είχαν πει ότι θα τη διέλυαν το 69, δεν τη διέλυσαν. Το 71 μετά ουσιαστικά τη διέλυσαν και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η ουσία όμως ήταν ότι ο Μάρξ ήθελε να περάσει την άποψή του περί πολιτικών κομμάτων. Το ζήτημα είναι αν ο Μπακούνιν δεν είχε αυτά τα μυστικά. Το ζήτημα με τον Νετσάκεφ ήταν μεγάλο, το ζήτημα του Νετσάκεφ, διότι όταν έγινε το συνέδριο του 72 στη Χάγη, το Σεπτέμβρη γίνεται, συνελήφθη ο Νετσάκεφ και είχε πάει, συνελήφθη δηλαδή στην ο Νετσάκεφ είχε φύγει το 71, τσακώθηκε με τον Μπακούνιν και πήγε Λονδίνο, Παρίσι και γυρνάει στην Ελβετία, προσπάθησε πάλι να συνεργαστεί με τον Μπακούνιν και εκεί τον έπιασαν. Και πήγε. Εκεί πέρα τότε φοβόταν, επειδή ο Νετσάκεφ εμφανίζονταν στις διεθνούς, φοβόταν πάρα πολύ ο Μάρξ και οι διεθνείς, ειδικά με το ζήτημα του θανάτου του φοιτητή. Έτσι. Και φυσικά τα χρησιμοποίησε ο Μάρξ όλα αυτά. Αλλιώς ήταν δύσκολο, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η υπόθεση με τον Νετσάκεφ, να διαγραφεί ο Μπακούνιν, με δεδομένο ότι και τα trade union και αυτά δεν υποστήριζαν. Οι Άγγλοι, το Μάρξ. Οι Ματσινικοί καλά είχαν φύγει, γιατί ο Βόλφ που ήταν γραμματέας του Ματσίνη, που ήταν μεγάλο τμήμα, όταν έγινε η Κομμούνα, βρήκανε οι Κομμουνάροι στα αρχεία, ήτανε πράκτορας της Γαλλικής αστυνομίας. Ο γραμματέας του Ματσίνη, από τα βασικά στελέχη της Διεθνούς. Οπότε αυτοί είχαν εκμεδενιστεί. Ναι. Αν πει κάποιος για τον Μπακούνιν ότι ήταν ότι είχε ας πούμε ψήγματα στη σκέψη του κάποια στιγμή, δεν ξέρω ποια στιγμή, θα μου πεις εσύ, αντισημιτισμού και αντιγερμανισμού, μπορεί να ισχύει, σε αυτό ισχύει απολύτως. Θες να μου πεις κάποια πράγματα για αυτά τα δύο μέχρι το τελευταίο του έργο συνέχεια, δηλαδή Ο Μπακούνιν συνέχισε τον αντιγερμανισμό και τον αντιεβραϊσμό του Προυντόν. Ναι. Ακριβώς, τον έφτασε στα άκρα. Ο Προυντόν ήταν ενάντια στις γυναίκες και ενάντια στους Εβραίους. Γι' αυτό για ένα τμήμα της άκρας δεξιάς έχει πάρει τον Προυντόν λόγω αυτής ότι η γυναίκα πρέπει να είναι στην κουζίνα, ότι έτσι δημιουργούνται εύρος στις κοινωνίες, η γυναίκα να κάνει παιδιά και τα λοιπά, μεγαλώνει παιδιά και ο άντρας στην πολιτική. Ο Μπακούνιν δεν το είχε αυτό, ήταν αγαπούσε πολύ τις γυναίκες, είχε και στην Παρονάτα εκεί που ήταν το κοινόβι, ας πούμε, υπήρξαν γυναίκες, η Κουλίσοβα παράδειγμα ήταν μία από τις γυναίκες που πέρασε από την Παρονάτα, αλλά με τους Εβραίους, δηλαδή να σκεφτείς ότι στο τελευταίο του έργο στο Κρατισμός και Αναρχία, ενώ είναι πολύ σημαντικό έργο, έχει πολύ σημαντικές ιδέες, κάνει πολύ καλή κριτική στο Μάρξ, απ' την άλλη μεριά κάνει μία αδικία ο ίδιος τον εαυτό του, βάζοντας αυτό που λέει κρατισμό, βάζει μαζί το Βίσμαρκ, το Μάρξ και το Λασάν. Γιατί είναι Εβραίοι και όλοι μαζί θέλουν να κυριαρχήσουν πάνω στις άλλες φυλές, η οποία δεν έχει κανένα ιστορικό αντίκρισμα. Δηλαδή, παράδειγμα, κατηγορεί το συγκεντρωτισμό του Μάρξ.
Και τι λέει, γιατί ο Μάρξ ζητάει μία κεντρική τράπεζα, γιατί την κεντρική αυτή τράπεζα την θέλουν να την ελέγχουν οι Εβραίοι και να την ελέγχουν καλύτερα. Έχει όλο αυτό το σχέδιο και τον κατηγορεί το Μάρξ ως Εβραίο σε κάθε σελίδα. Mm-hmm. Εβραίο τον ανεβάζει, Εβραίο τον κατεβάζει. Λες για στο έργο του Κατσμός και στο τελευταίο, Στο τελευταίο έργο του. Υπήρχαν και πριν τέτοιες βεβαίως, σκέψεις. Βεβαίως. Και πριν που ήταν προαναρχική περίοδο. Εκεί ήταν πάρα πολλά. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Αλλά ακόμα και όταν ήταν αναρχικός. Δεν το σταμάτησε αυτό. Mm-hmm. Και ενώ δεν είναι εθνικιστής, mm-hmm. ακόμα κάνει και μια φιλετική ανάλυση που την πήρε ο Μουσολίνη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η φιλετική αυτή ανάλυση που κάνει στο τελευταίο του έργο είναι ως εξής, γι' αυτό είναι και αντιγερμανός και αντιεβραίος, ότι αυτή τη στιγμή η κατάκτηση, η κατακτητική δύναμη και το αληθινό κράτος είναι Γερμανοί. Από εκεί είναι ο φόβος. Κάπως έπεσε μέσα στον πρώτο και με τον Χίτλερ κτλ. Αλλά είναι η φιλετική ανάλυση του. Παράδειγμα λέει η Αγγλία, η Τουρκία, η Ιταλία, όλα αυτά δεν είναι κράτη, το αληθινό κράτος είναι η Γερμανία. Άρα λοιπόν πρέπει λέει να συνενωθούν οι σλαβικοί και οι λατινικοί φυλοί εναντίον των κατακτητικών βλέψεων των Γερμανών, να τους αντιμετωπίσουν και μετά όλοι μαζί να φτιάξουν την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αφού κατασυγαστεί μέσω της πάλης της λατινικής και της σλαβικής φυλής εναντίον των Γερμανών το πάθος των Γερμανών για κυριαρχία. Και όταν ο Μουσολίνη το 14 έφυγε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που 15 εκεί που ήταν, γιατί το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν ήταν υπέρ του πολέμου, και ο Μουσολίνη ακόμα δεν είχε γίνει δεξιός, μέχρι το 17-18 έλεγε ότι είναι ένα προλεταριακό έθνος η Ιταλία, γι' αυτό μπαίνουμε στο πόλεμο, είπε τώρα παίρνουμε τον Μπακούνιν και πήρε αυτή την ανάλυση του Μπακούνιν, της λατινικής φυλής, ως προλεταριακό έθνος, έτσι έλεγε ο Μουσολίνη τότε, το 15, εναντίον της κατακτητικής Γερμανίας. Άσχετα μετά που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ. Αυτό είναι το δεύτερο. Mm-hmm. Αυτό έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μιλάω για τον πρώτο. Τον πρώτο. Και όταν έφυγε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί ήταν ο Μουσολίνη, ήταν από τους βασικούς του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που έβγαζε το Αβάντι με μαθητές του, ο παδί του ήταν ο Γκράμψη, ο Μπορντίγκα, θεωρούνταν ο αριστερός των σοσιαλιστών μέχρι το 2014. Ναι. Ωραία. Ποιοι είναι οι λόγοι που κατά τη γνώμη σου? Και αυτό έχω δει τυχαία, εγώ καμιά φορά μπαίνω που και που καμιά φορά στο ίντερνετ, βλέπω κάτι ναζιστικά που γράφουν, λένε ρε αναρχικοί, να τι έλεγε ο πατέρας σας για τον Μπακούνιν, και βάζανε αυτά που ο Μπακούνιν έλεγε εναντίον των Εβραίων. Εντάξει, αυτά όμως είναι σωστά που τα έλεγε. Δεν είναι ότι τα βγάζουν οι ναζιστές. Ποιοι είναι οι λόγοι που κατά τη γνώμη σας αποχωρεί ο Μπακούνιν το 1973 από την αντιξουσιαστική διεθνή και την Ομοσπονδία της Ιούρας, όπως τη λένε. Ναι. Γιατί φεύγει από αυτές τις δύο συλλογικοποιήσεις? Λοιπόν, τώρα είναι αυτό το διάστημα από το 72 μέχρι το 76. Είναι πολύ στριμωγμένος ο Μπακούνιν. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε τη διαγραφή από τη Διεθνή το 72 και εκεί πέρα έχουμε διάφορα προβλήματα με τη γυναίκα, με τον Καφιέρο και σε αυτή τη βίλα και με άλλη βίλα, υπάρχει άλλη βίλα και με την ένοπλη εξέγερση στην Πολώνια. Έχουμε και ένοπλη εξέγερση. Όλα αυτά είναι από το 72 μέχρι το 76 και με αυτό που είπες εσύ πολύ σωστά, με την αποχώρηση από την αντιξουσιαστική διεθνή. Αυτό γιατί
θα στο αναλύσω όσο μπορώ πιο γρήγορα αυτά τα 4 χρόνια, για να καταλάβουμε και γιατί έφυγε από την αντιεξουσιαστική διεθνή. Και έχει σημασία αυτό, γιατί βλέπουμε ότι ο Μπακούνιν υιοθέτησε σαν τελευταία μορφή πάλι στην ένοπλη εξέγερση της Μπολόνιας. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν ήταν αυτή η τεταγμένη ατμόσφαιρα με τη γυναίκα και με τον Καφιέρο, με τη Βίλα, και με βάση αυτό το δίδαγμα που του έδωσε η Κουμούνα, και με βάση τρίτον το ότι ο Γκυγιόμ, ένας συνεργάτης του, ήταν υπέρ της συνέχισης της πολιτικής της διεθνούς, όπως έγινε στο μετέπειτα συνδικαλισμό, μπορεί να προέτασε ο Μπακούνιν την παραμονή του σε αυτή τη διεθνή, την αντιεξουσιαστική πλέον. Αλλά ήταν τόσο περίπλοκη η κατάσταση που, αν μπορέσω σε 2-3 λεπτά να την ορίσω. Το 1972 διαγράφεται από τη διεθνή, και συγχρόνως μαζί με τους Ισπανούς, τους Ιταλούς και τα λοιπά που είχαν πάει, φτιάχνει την αυτή, ας τη λέμε, αντιεξουσιαστική διεθνή. Συγχρόνως όμως από τον Ιούνιο του 1972 η γυναίκα του φεύγει και πάει στη Ρωσία. Παίρνει και τα παιδιά, τα δύο, μετά στη Ρωσία γίνεται το τρίτο, 3 παιδιά έχει, και πάει στη Ρωσία. Ο Καφιέρο τώρα του προτείνει να γίνει ένα κοινόβιο στην Ελβετία, που θα το χρησιμοποιούν οι επαναστάτες όλου του κόσμου και κυρίως οι Ιταλοί, για να κάνουν διάφορες εξεγέρσεις. Και επειδή ο Μπακούνιν ήθελε να γυρίσει η γυναίκα του πίσω, και θα γίνει στο όνομά σου, του είπε ο Καφιέρο, και θα φέρεις και τη γυναίκα. Αγοράζεται η βίλα το 73. Με λεφτά του Καφιέρο. Εννοείται, με λεφτά του Καφιέρο από περιουσία του πατέρα του, αλλά στο όνομα του Μπακούνιν. Mm-hmm. Ο Μπακούνιν λοιπόν τότε αρχίζει και στέλνει στη γυναίκα, έλα. Χρησιμοποιεί λεφτά, μία φορά ξέρουμε τις έδωσε της γυναίκας για να έρθει, ετοιμάζει τα χαρτιά η γυναίκα, της ξαναστέλνει και άλλα λεφτά, δηλαδή έπαιρνε από τα λεφτά της βίλας, τα στέλνει εκεί πέρα, και έρχεται η γυναίκα το 74, το καλοκαίρι, είχε φύγει το 72. Έρχεται, πώς έρχεται όμως τώρα, γιατί ο Μπακούνιν της είπε ψέματα. Τι ψέμα της είπε? Της είπε ότι μου ήρθε μια κληρονομιά, γιατί περίμενα μια κληρονομιά και ότι ήταν δική του η βίλα. Βέβαια, στα χαρτιά ήταν δική του, έτσι. Έρχεται η γυναίκα, όχι μόνη του τώρα, με άλλα 6 άτομα, δηλαδή 1 και 3 τα παιδιά, 4. 2 οι γονείς της 6 και 1 αδερφή της 7. Έρχονται όλοι εκεί πέρα τώρα. Καλοκαίρι του 1974, και εκεί γίνεται τώρα το εξής. Έχουμε ένα χάος, μια ατμόσφαιρα πνιγυρή, όπου η γυναίκα να βλέπει 30 και 40 μαντραχαλάδες να λέει τι θέλετε εσείς στο σπίτι του συζύγου μου. Οι άλλοι, ας πούμε, ο Μπακούνιν έχει χαλάσει τα λεφτά από εδώ, 7 άτομα έφερε, και άρχισε ο τσακωμός, και ο Καφιέρο και ο Μπακούνιν πάει και μεταβιβάζει τη βίλα στον Καφιέρο. Τη γράφει. Δεν το λέει όμως πάλι στη γυναίκα. Η γυναίκα έμεινε μέσα ακόμα 40 ιδιοκτήτρια. 74 τον Ιούνιο πήγε η γυναίκα. Φεύγει ο Μπακούνιν τον Ιούλιο για την εξέγερση στην Πολόνια. Η γυναίκα μένει ακόμα μέσα με τσακωμούς. Αυτή υποστηρίζοντα την δική της. Η άλλη αυτό. Αποτυγχάνει στην Πολόνια και γυρίζει ο Μπακούνιν. Απέτυχε η εξέγερση. Ένοπλη εξέγερση στην Πολόνια. Μπορώ, δεν ξέρω αν αναφερθούμε μετά. Γυρίζει ο Μπακούνιν. Η γυναίκα το έχει, γυρίζει 15 Αυγούστου, η γυναίκα το έχει μάθει 9 Αυγούστου, παίρνει τα παιδιά και όλο το σώμα εκεί. Μάθει που, το σπίτι δεν ότι δεν είναι δικό της, το στόπανε οι άλλοι. Mm-hmm. Και πήγε και νίκες άλλο σπίτι. Ο Μπακούνιν γυρίζει και είναι άφραγος και γυρίζει σε όλη την Ελβετία, δεν έχει που να μείνει. Παρακαλεί τη γυναίκα, παρακαλεί, μετά από 2 μήνες τον παίρνει η γυναίκα στο σπίτι. Τέλος 74. Τι κάνει τώρα, επειδή περίμενε κληρονομιά, πάει τώρα και παίρνει ένα δάνειο και αγοράζει άλλη βίλα το Φεβρουάριο του 75. Παίρνει και την οικογένεια όλοι και μένουν μέσα. Το Μάιο όμως του έρχεται η κληρονομιά, η οποία ήταν ψίχουλα,
Και δεν μπορούσε και γίνεται κατάσχεση της βίλας. Άρα το Μάιο μένουνε εκτός πάλι όλη η οικογένεια τώρα. Και ο Μπακούνιν. Ευτυχώς ο Γκαμπούτζη καλεί τη γυναίκα στην Ιταλία. Για να ολοκληρώσω. Δύο λεφτά άργησα. Φέρνοντας τη γυναίκα όμως πίσω και γινόμενος ιδιοκτήτης για να είναι σίγουρος, το είπε η γυναίκα να μην μας κυνηγάει η αστυνομία. Και αφού είσαι ιδιοκτήτης τώρα, ρύθμισε το θέμα, πάει ο Μπακούνιν σε έναν γνωστό του, ένα που ήταν επίσημο μέλος της ελβετικής κοινωνίας, και του λέει τι θα κάνω και αυτά να μην κυνηγάνε. Και του λέει αυτός κάνε δήλωση. Κάνε δήλωση. Πολιτική δήλωση. Πολιτική δήλωση ότι δεν θα ασχολείσαι με την επανάσταση και τις επαναστατικές πράξεις κτλ. Κτλ. Και ο Μπακούνιν κάνει μετά την εξομολόγηση δεύτερη δήλωση, την οποία τη δημοσιεύει σε μια εφημερίδα της Γενέβης. Χαμός. Σου λέει, είναι κανονική δήλωση, λέει, δεν μπορώ πλέον να κυλάω την πέτρα του Σεσίφου εναντίον των τριαβωσιών δυνάμεων της αντίδρασης, μια πάθηση της καρδιάς μου και η ηλικία μου δεν μου επιτρέπουν, παρακαλώ τους συντρόφους μου, λύθει, δεν θα τους ενοχλήσω και δεν θα με ενοχλήσουν. Και αποσύρουμε από τους καταλόγους. Τη δημοσιεύει στην εφημερίδα της Γενέβης. Δεν πήγε ούτε στην Αντιοξιατική Διεθνή ούτε στην Ομοσπονδία της Ιούρα. Αυτό έγινε. Δηλαδή αυτές οι δύο το μάθανε από τη δημοσίευση που έγινε. Ναι, και... ναι, αλλά σε ένα μήνα πάει και αποσύρει. Δηλαδή πρώτα το έκανε. Αυτές οι δύο το μάθανε από την εφημερίδα, ναι, βεβαίως, της Γενέβης. Αλλά σε ένα μήνα πάει και στην Ομοσπονδία και από την Αντιοξιατική Διεθνή και είπε το ίδιο πράγμα και έφυγε. Mm-hmm. Αυτό ήταν γιατί, για να πάρει την ελβετική υπηκότητα. Mm-hmm. Αυτό ήθελε. Γιατί ήθελε να πάρει την ελβετική υπηκότητα όμως τώρα? Γιατί αφενός μεν είχε συλληφθεί ο Νετσάγεφ στην Ελβετία και τον πήγαν πέρα και φοβόταν ο Μπακούνιν μην το συλλάβουν κι αυτόν και τον πάνε στη Ρωσία. Mm-hmm. Και με δεδομένο ότι ο Μάρξ, ο Έγγελς μαζί με τον Λαφάρκ είχαν βγάλει στη Γενέβη όλα τα σχετικά με τη συμμαχία και με τον Νετσάγεφ τον Μπακούνιν είχαν δημοσιευτεί στη Γενέβη και φοβόταν μήπως οι ελβετικές αρχές τον δώσουν στις τσαρικές αρχές. Αυτή ήταν η δήλωση του Μπακούνιν. Σαφής. Όταν λοιπόν τώρα ξέμειναν πάλι, αφού έγινε η κατάσχεση της βίλας το 1975, ο Γκαμπούτζη καλεί την Αντωνία να πάει στην Ιταλία. Ο Καμπούτζη ήταν από τους παλιούς ματσινικούς στη Νάπολη, μεγάλος, πολύ γνωστός στη Νάπολη, από τα μέλη με τα οποία συνεργάζονταν φίλος και σύντροφος του Μπακούνιν, ήδη από την εποχή του 66-65 στο Ελευθερία και Δικαιοσύνη. Και Δικαιοσύνη στην ομάδα. Δηλαδή ήταν μέσα στους αναρχικούς που συνεργάζονταν, όπως ο Φανέλη που συνεργάζονταν. Ο Γκαμπούτζη λοιπόν καλεί την Αντωνία να πάει κάτω, ο οποίος την παντρεύτηκε μετά την Αντωνία, αφού θανόντος του Μπακούνιν, αφού ο Μπακούνιν πέθανε το 1976, η Αντωνία του λέει, λέει στον Γκαμπούτζη θα έρθει και ο Μπακούνιν, ναι θα έρθει και ο Μπακούνιν. Ναι θα έρθω λέει ο Μπακούνιν, ναι του λέει η Αντωνία θα έρθεις, αλλά όμως στην Ιταλία σε ξέρουν ως επαναστάτη. Είχες φτιάξει εταιρείες. Πριν το 1974 έκανες την ένοπλη εξέγερση. Θα κάνεις μία δήλωση. Άλλη δήλωση. Ότι δεν θα ασχοληθείς με την Επανάσταση. Την κάνει ο Μπακούνιν. Με δεδομένο ότι ο υπουργός τότε εκεί πέρα ήταν ο Νικοτέρα, ο οποίος είχαν σχέσεις πολιτικές με τον Μπακούνιν όταν ήταν στην Ιταλία το 1966 και την πήρε τη δήλωση η Αντωνία να τη δώσει στον Νικοτέρα. Γνωστός τους, είχαν και οικογενειακές σχέσεις. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν υπουργός εσωτερικών μετά που κυνήγησε τους αναρχικούς. Πρώην ματσινικός. Mm-hmm. Λοιπόν, πήρε η Αντωνία, την πήγε, δεν πρόλαβε. Ο Μπακούνιν ξεκίνησε, πήγε στον γιατρό του για τα καρδιακά και πέθανε στη Βέρνη. Πέθανε πεθαίνοντας να πάει στην Ιταλία, περιμένοντας όμως την Αντωνία να πάρει το OK από τον υπουργό εσωτερικών της. Της Ιταλίας. Mm-hmm. Και εκεί πέθανε. Αυτή είναι. Άρα για αυτούς τους λόγους αποχώρησε και από τις δύο αυτές, και από την Αντιοξιαστική Διεθνή και από την φοβούμενος ότι μπορεί να την κυνηγήσουν. Σωστά. Και να τον συλλάβουν.
για ό,τι είχε γίνει με τον Νετσάγεφ και αφού είχαν βγει όλα αυτά στη φόρα. Ναι, ναι, ναι. Και συγκεκριμένα ξέρουμε ότι του ζήτησε για να είναι εξασφαλισμένος από το ζήτημα του Νετσάγεφ, από τις τσαρικές αρχές, του είπε ο Φόκτ, έτσι λεγόταν αυτός, να πάρεις την ελβετική επικότητα, αλλά για να την πάρεις πρέπει να κάνεις αυτή τη δήλωση. Mm-hmm. Στον τύπο, δημόσια. Mm-hmm. Και έκανε αυτή τη δήλωση, η οποία μαζί με τα άλλα που λέει ότι ο αγώνας σας να τον συνεχίσετε κτλ. Αλλά εγώ δεν μπορώ πλέον να κυλάω την πέτρα του Σισύφου, γι' αυτό λοιπόν αποσύρομαι, ακριβώς αυτό είναι, αποσύρομαι από τους καταλόγους των επαναστατών εννοεί και ζητώ λύθη. Mm-hmm. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε στη λεγόμενη εφημερίδα της Γενέβης το 1973. Πρόσεξε όμως τώρα. Μετά πήγε, δεν τα τηρούσε αυτά, αφού μετά από 7 μήνες πήγε στην ένοπλη εξέγερση της Μπολόνιας. Mm-hmm. Δεν είχε κάποιο, κάνω δήλωση. Ναι. Okay. Ο Γιάννη, φτάνω τώρα στην τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω και για το... Όχι και για το, για τον Μπακούνιν βασικά και αυτό το βιβλίο που έχεις γράψει. Είναι άλλοι που, όπως είπες και εσύ πριν, ρίχνουν το βάρος της ιστορίας του Μπακούνιν κυρίως στις μυστικές ας πούμε εταιρείες και στις σχέσεις του με τον Νετσάγεφ. Και ένα άλλο κομμάτι που ρίχνει το βάρος στη δράση του και την πολιτική του σκέψη γενικότερα, αλλά και στη δράση του μέσα από την πρώτη διεθνή. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, ποια από τις δύο πλευρές πιστεύεις ότι υπερισχύει, και το δεύτερο είναι το εξής. Γιατί αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με την πολιτική σκέψη του Μπακούνιν, δηλαδή τι ρήξη και έλευθερο έχει, τι καινούριο, είτε για τότε είτε και για σήμερα ακόμα? Ναι, είναι πολλά τα ερωτήματα. Τι ρηξικέλευθο έχει, δηλαδή πρώτα-πρώτα συνδέει, το ρηξικέλευθο είναι ότι συνδέει τον αναρχισμό με το σοσιαλισμό. Mm-hmm. Δεν ήταν αυτό από τον Godwin, παράδειγμα αν πάρουμε ως πρώτο αναρχικό, τόσο συνδεδεμένα ο αναρχισμός με τον σοσιαλισμό. Μετά ο Καφιέρο, μετά τα συνέδεσε πιο πολύ, δηλαδή όταν ο Καφιέρο έγραψε το βιβλίο του «Αναρχία και κομμουνισμός», είπε ότι αναρχία είναι το ίδιο σαν να λέμε ελευθερία και κομμουνισμός είναι το ίδιο σαν να λέμε ισότητα. Έτσι το εξηγεί. Δεύτερον, έθεσε σημαντικά ζητήματα, όπως για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση, έθεσε σημαντικά ζητήματα όπως για τα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικές οι φράσεις του ότι τα παιδιά δεν ανήκουν στους γονείς, αλλά ανήκουν στην κοινωνία και στον εαυτό του. Είχε, δηλαδή προς την λεγόμενη αργότερα ορθολογική παιδεία, όπως ήταν ο Φερέρα ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο έθεσε τα ζητήματα, το ζήτημα του κληρονομικού δικαιώματος, τα οποία είναι ακόμα επίγοντα και σήμερα, φλέγοντα και σήμερα ζητήματα, όπως το έχει θέσει στο τελευταίο του βιβλίο, στο κεφάλαιο στον 21ο αιώνα, ο Πικετή, από άλλη βέβαια οπτική γωνία, έχει πάρα πολύ σημαντικές ιδέες γύρω από την εργασία και η δράση του, αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο, μέσα στη διεθνή έθεσε τα θεμέλια του μετέπειτα επαναστατικού συνδικαλισμού. Γι' αυτό για το οποίο ο Σορέλ με την πληθωρικότητα που είχε είπε ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος θα βλέπουν ως το σημαντικότερο γεγονός της εποχής μας, του αιώνα μας, τη συμμετοχή των αναρχικών στα συνδικάτα. Όμως, όπως είπες και πριν, είχε πάρα πολλές πτυχές και προσλαμβάνουν διάφοροι διάφορα. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε τώρα, παράδειγμα, πριν αναπτυχθεί ο συνδικαλισμός με τον Μπελοτιέ, το Μπουζέ, τα γραφεία, τα εργατικά κέντρα που λέμε τώρα και μετά με τη ΣΕΤΖΕΤΕ, υπήρχε η περίοδος του τερορισμού, η έμπρακτη προπαγάνδα δια του γεγονότος. Αυτοί οι οποίοι ήταν
υπέρ της έμπρακτης προπαγάνδας έλεγαν ότι εμείς ακολουθούμε τον Μπακούνιν. Και ο Καφιέρο, όταν ήταν υπέρ της τρομοκρατίας το 80-81, η οποία μετά συνεχίστηκε με τον Βαγιάν, τον Ανρί, τον Ραβασόλ στη Γαλλία, όλοι αυτοί έλεγαν ότι ακολουθούμε τον Μπακούνιν. Έρχονται τώρα μετά οι συνδικαλιστές και λένε εμείς ακολουθούμε Μπακούνιν. Τον Μπακούνιν της διεθνούς όμως. Πιο πριν, άμα δεις στην Ελλάδα, όταν προσελήφθη ο Μπακούνιν μέχρι το 80, προσελήφθη ο Μπακούνιν της εξεγερτικής μεθυστικότητας, όπως λέω εγώ. Δηλαδή, ο Μπακούνιν, ο οποίος, ο προαναρχικός Μπακούνιν, ο οποίος συμμετείχε στην εξέγερση του 48, του Ιούνιου του 48 στη Γαλλία, το 49 στη Τσεχία και στη Δρέσδη. Αυτός ο οποίος πηγαίνει, όχι ο ένοπλος, είναι άλλο το ένοπλο της Μπολόνιας. Ο εξεγερτικός Μπακούνιν, με το ένστικτο, το πάθος και το πόθο, με την ορμή, όπως είπες εσύ στην αρχή, της καταστροφής. Έχουμε δηλαδή διαφορετικές προσλήψεις, οι οποίες όλες είναι θεμητές. Μπορεί να τους πάρουμε από το έργο. Τώρα, ποια είναι αυτή στην οποία κατέληξε ο Μπακούνιν? Εγώ σου είπα ότι μπορούσε να καταλήξει αν δεν είχε όλες αυτές τις περιπέτειες, τις φοβερές για έναν άνθρωπο. Τότε δεν ήταν και πολύ μεγάλος, 60 χρονών ήταν, αλλά το θεωρούνταν μεγάλος. 60 χρονών, 62 πέθανε. 62 χρονών πέθανε. Όλες αυτές τις περιπέτειες από το 72 μέχρι το 76, και με βάση αυτά που, με βάση την έκλαμψη που είχε ότι μπορεί να θραυστεί αυτό το σκληρό των αόρατων καπεταναίων μέσα από την βιωματική εμπειρία της Κουμούνας, ότι μπορούσε να συνεχίσει στο επίπεδο της νέας αντιεξουσιαστικής, βεβαίως, διεθνούς. Έτσι. Τώρα, επειδή η τελευταία του συμμετοχή ήταν στην Πολώνια, στην αποτυχημένη ένοπλη εξέγερση, ο άλλος μπορεί να πει αυτό ήταν ο Μπακούνιν, που έχει βγάλει και ένας ο Μπακέλι, ένας σοσιαλιστής, έχει βγει στην Ελλάδα κάπως παλιά το 90, «Ο διάβολος στο Ποντελούγκο». Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα, είναι για αυτή την εξέγερση. Εκδός Κριτική. Ποντελούγκο. Ποντελούγκο είναι η μακρά γέφυρα. Εκεί είναι μια περιοχή στη γέφυρα στην Πολώνια που έγινε εξέγερση. Αυτά για τις διάφορες προσλήψεις. Άρα εσύ θεωρείς ότι είναι οι σοβαρές αυτές οι προσλήψεις? Δηλαδή η εξεγερτική. Εγώ πιστεύω ότι η μεθυστική εξεγερτικότητα είναι προαναρχική. Στη Λιόν, πρόσεξε, στη Λιόν, γιατί εδώ τα μπλέκουνε. Στη Λιόν, όταν είναι αναρχικός που γίνεται το 1970, είναι πάλι σε εξέγερση, αλλά εκεί πέρα δεν είναι η εξεγερτική μεθυστικότητα και ο καταστροφισμός. Εκεί πέρα συγκροτεί επιτροπές και συγκροτεί μία ομοσπονδία από δύο αντιπροσώπους από κάθε πόλη. Δηλαδή βάζει μπροστά το ζήτημα της οργάνωσης όταν είναι. Αυτοί που στηρίζονται, που παίρνουν τον εξεγερτισμό, στον Μπακούνιν είναι προαναρχικοί και είναι ρομαντικο-αριστερο-εγελιανής προέλευσης. Όλες αυτές οι απόψεις. Όπως το ίδιο και στη Λιόν όμως είναι εξεγερτική, αλλά αλλάζει ο εξεγερτικός. Είναι εξεγερτικός, καταστροφικοδημιουργικός αναρχισμός. Όπως το ίδιο είναι και οι μυστικές εταιρείες, όπως είπαμε. Οι μυστικές εταιρείες οι παλιές είναι προαναρχικές, είναι καθαρά δικτατορικές με κυβερνητικές εξουσίες. Ενώ η δεύτερη είναι συλλογική δικτατορία που θέλει αφανής, που θέλει να αντιμετωπίσει τη φανερή δικτατορία αυτών που αυτός λέει πολιτικούς επαναστάτες. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα,